κίνημα Μητσοτάκη στην Τουρκία. Να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Αριστοτελία Πελώνη. Δεν τίθεται ζήτημα απολύσεων μη εμβολιασμένων πολιτών. Σύγκρουση Τσίπρα Τασούλα. Φημώνεται τον αρχηγό της αντιπολίτευσης. Δεν επιτρέπω μονόπρακτα, κάνετε τη Βουλή σκηνικό κομματικού ακτιβισμού. Σούπερ μάρκετ. Αλλαγές σε ωράριο λειτουργίας και αποστάσεις. Δυνατότητα να μείνουν ανοιχτά έως τις 10.30 το βράδυ. Γάμι με 300 άτομα και μουσική, αλλά χωρίς χορό. Νέες αντικειμενικές αξίες. Άνοιξε η εφαρμογή που αυξάνονται και που μειώνονται. Καιρός. Άρχισαν τα φαινόμενα στην Αττική. Χαλάζει και καταιγίδες στο κέντρο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 11 Ιουνίου, είμαστε εδώ, εκπομπή Πολιτική και Οικονομία στο Attica TV. Θα ασχοληθούμε με όλη την επικαιρότητα και θα μιλήσουμε και θα αναλύσουμε όλο το χάρτη των νέων αντικειμενικών αξιών. Γιατί νομίζω είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους μας, έρχονται τα πάνω κάτω σε διάφορες περιοχές και βεβαίως όπως κάθε Παρασκευή δίπλα μου είναι ο Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος. Γιάννη, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα. Εγώ σε ευχαριστώ, Μαγιά μου. Την προηγούμενη Παρασκευή, λόγω του ότι ήμουν σε ένα συνέδριο στην Πάτρα, δεν ήμουν. Αλλά το είπαμε και στον αέρα όμως, μπορεί να μην ήσουν εδώ, αλλά το πνεύμα ήταν σίγουρα εδώ. Ήταν εδώ, Και βεβαίως μαζί μας, γιατί επειδή μιλάμε για αντικειμενικές αξίες, ήθελα και έναν άνθρωπο της αγοράς και ειδικό, όπως είναι ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλήνιου Δικτύου Κτηματομισθητών ή Real Estate. Καλησπέρα, Θεμιστοκλή. Έτσι. Θα τα πούμε όλα για τις αντικειμενικές αξίες. Θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Άνοιξε και νομίζω πιλωτικά η πλατφόρμα σήμερα. Με από ό,τι διάφορα προβλήματα. Πάντως προσπάθησα να μπω και στις 2 ώρα το μεσημέρι και μου είχα φέρον. Ναι. Το ξέρω. Είδες που το είπα. Και είναι σημαντικό πριν πούμε οτιδήποτε για τις αντικειμενικές αξίες να ξεκαθαρίσουμε ότι άλλο αντικειμενική αξία και άλλο ένφια. Γιατί ο κόσμος τα έχει μπερδέψει. Νομίζω ότι η αντικειμενική αξία είναι ο ένφια και τίποτα άλλο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. 19 φόροι λέει, καλά λέω. 20. 20. 20. Όχι απλώς έτσι. Θα τα πούμε. Έχουμε κάνει κάρτες και του Γιάννη που έχει στείλει και του Θέμη. Όσες μπορέσαμε, γιατί ήταν πάρα πολλές. Αυτά που έστειλε ο Θέμης ήταν αναλυτικότατα. Θα μας τα πει όμως και εκείνος. Πάντως φαίνεται ότι ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Είναι το μόνο βέβαιο να ξέρετε. Έχει μπερδευτεί και, μόνο, και εμείς έχουμε μπερδευτεί. Άμα έχει μπερδευτεί, εσύ υπάρχει θέμα και ο Γιάννης Χατζησαλάτας, να ξέρεις. Υπάρχει θέμα. Το σίγουρο είναι πάντως, Αμαλία μου, και συγγνώμη που σε διέκοψα. Δεν πειράζει. Ότι από την αρχή των μνημονίων, τα μνημονιακά χρόνια έως σήμερα, 416% έχουν αυξηθεί οι φόροι στο ακίνητο. 416%. Ναι. Λοιπόν, τα είπε όλα ο Γιάννης Χατζησαλάτας. Λοιπόν, να δώσω λίγο την επιδημιολογική εικόνα της ημέρας, γιατί μου την έστειλε μόλις ο Χρόνης ο Διαμαντόπουλος, ο αρχισυντάκτης. Κορονοϊός, λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. 791 νέα κρούσματα. Παραμένει σταθερά τριψήφιος, πολύ σημαντικό και μειωμένος πολύ σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. 11 νεκροί και μειώνει το αριθμό τους. Εμένα με χαροποιεί. Δεν σημαίνει ότι το 11 είναι μικρός αριθμός. 11 στην άνθρωπή μας. Δεν είναι 100, δεν είναι 80, και 50, και 60 και 40. Λοιπόν, και πέφτουν και άλλο διασωληνωμένοι, 375 διασωληνωμένοι. Φαίνεται ότι επιδημιολογικά πάμε καλά. Υπάρχει και έτσι ένα, να πω, ένα ενδιαφέρον πιο έντονο πια για τους εμβολιασμούς στις μικρότερες ηλικίες. Περιμένω να το δούμε, να αποτυπωθεί. Είναι αυτό υπέρ. Υπέρ μας είναι. Βέβαια είναι υπέρ μας. Βέβαια είναι υπέρ μας. Και να πούμε ότι παίζει και πολλαπλασιαστικά μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή, ακούει ο άλλος το διπλανό του ότι το έκανε το εμβόλιο, δεν είχε παρενέργειες, προχωράει και έκανε και τη δεύτερη δόση, θεωρείται πλέον ότι είναι εμβολιασμένος. Κάποιες παρενέργειες συγκεκριμένες. Δηλαδή, έναν πυρετό, μια κόπωση, ένα πονοκέφαλος, είναι λογικό. Μα, το εμβόλιο το απλό κάνεις και πάλι, έχεις κάποιες παρενέργειες. Ο κόσμος έχει φοβηθεί γιατί υπάρχουν και διάφορα άλλα περιστατικά. Έτσι, να το πούμε αυτό. Βεβαίως είναι οι πολύ έντονες παρενέργειες είναι σε πολύ μικρό ποσοστό. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει, εμείς είμαστε υπέρ των εμβολιασμών, νομίζω και οι τρεις εδώ. Λέμε όμως ότι αν κάποιος έχει ένα υποκείμενο νόσημα, θα πρέπει να συμβουλευτεί το γιατρό του και μετά θα πάει αυτό να εμβολιαστεί. Αυτό ισχύει για μια αντιβίωση. Έτσι. Ναι, εγώ λέω ότι το γιατρό του, εφόσον έχει ή μια επιφυλακτικότητα ή έχει κάποια ασθένεια, κάποιο υποκείμενο νόσημα, για να γνωρίζει ο άνθρωπος και να ξέρει αν πρέπει να κάνει το εμβόλιο ή όχι. Όμως πρέπει να εμβολιαστούμε. Λοιπόν, θα δώσω λίγο την πολιτική επικαιρότητα για να φύγουμε και τα βιντεάκια και μετά θα πάμε στα δικά μας για να έχουμε όλο το χρόνο.
Και θα μιλήσουμε βέβαια και λίγο για την εστίαση με τον κύριο Δαβερόνη προς το τέλος. Και γιατί το λέω αυτό και θα να το κάνουμε. Γιατί έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση για τα COVID-free μαγαζιά εστίασης από το φθινόπωρο και διάφορες φωνές ακούγονται και αντιδράσεις. Λοιπόν, βέβαια από την άλλη πλευρά θα πω εγώ ότι μου λένε είμαι εναντίον οποιοδήποτε διαχωρισμού των πολιτών. Είμαι ξεκάθαρη. Είμαι εναντίον. Δεν μου αρέσει ο διαχωρισμός όμως. Σίγουρα εμείς που εμβολιαζόμαστε, δεν εμβολιαστήκαμε. Εντάξει, ας πάνε να εμβολιαστούν και άλλοι. Το και μεγάλο καθήκον τώρα όλων είναι να πείσουμε αυτούς. Όχι του αρνητές, δεν τους πείθεις αυτούς. Τους επιφυλακτικούς. Αυτό είπε ο κύριος Λαζάρο. Άκουσα εσένα δεξί του πριν λίγες ημέρες. Ναι, σήμερα, ο κύριος Λαζάρο είπε ότι δεν θα διώξω κανένα από το μαγαζί μου. Ούτε υπαλληλό γιατί δεν έχει εμβολιαστεί, ούτε πελάτη. Και αυτό φαίνεται ότι είναι η βασική αντίληψη των ανθρώπων της εστίασης. Μπορεί να διαχωρίσω εγώ σου λέει στο μαγαζί μου ή να ζητάει αστυνομικό. Είναι δική του δουλειά αυτή να το κάνει. Ακριβώς. Λοιπόν, όμως επειδή ακριβώς ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κ. Γεωργιάδης, έβαλε ένα θέμα και είχε δημιουργήσει τεράστιο θέμα. Ότι μπορεί κάποιος εργοδότης να απολύσει ένα εργαζόμενο εφόσον δεν έχει εμβολιαστεί και βεβαίως θέτει σε κίνδυνο την υγεία, τη δημόσια υγεία και την υγεία των συναδέλφων του. Κυρία Απελώνη, σε εισαγωγικά θα το βάλω. Άδειασε τον κύριο Γεωργιάδη σήμερα. Πάμε να δούμε το απόσπασμα από τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Κυβερνητική εκπρόσωπος. Το έχουμε την κυρία Πελώνη. Ας βάλουμε λοιπόν την κυρία Πελώνη. Να σας θυμίσω επίσης ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε πολύ σαφώς το πλαίσιο για το συγκεκριμένο ζήτημα στην τοποθέτησή του στη Βουλή την περασμένη Τρίτη. Αφορά κατηγορίες τους υγειονομικούς και τους εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, ζήτημα για το οποίο η κυβέρνηση αναμένει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιοηθικής για να λάβει τις αποφάσεις της, ζυγίζοντας τα πράγματα και με την απαιτούμενη κοινωνική ευαισθησία. Σε κάθε περίπτωση, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή είναι μια ζωηρή συζήτηση με ενδιαφέρον, η οποία θα απασχολήσει αναπόφευκτα, απασχολεί και άλλες χώρες, και στην οποία κατατίθενται όλες οι απόψεις. Αυτά είπε μεταξύ άλλων η κυρία Αριστοτελή Απελώνη, κυβερνητική εκπρόσωπος. Τώρα θα έρθω στα της Βουλής σήμερα, που έχει πραγματικά δημιουργηθεί ένα τεράστιο θέμα και έντονοι διαπληκτισμοί του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, με τον Πρόεδρο της Βουλής, που ουσιαστικά του αφαίρεσε το λόγο, δεν τον άφησε να απαντήσει. Βεβαίως υπάρχουν κατέρωθεν πειρά. Και έβγαλε ανακοίνωση η Νέα Δημοκρατία, ανταπάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας έκανε μία δήλωση στο περιστήλιο της Βουλής. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα. Τώρα δεν θέλω να πω σε αυτό το κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης, όμως σαν γεγονός είναι ψηλά σήμερα στην ατζέντα και είναι λογικό. Δεν μπορούμε να με το πούμε. Από εκεί πέρα ο καθένας βγάζει μόνος του τα συμπεράσματά του. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα απόσπασμα. Θέλω τον λόγο, όπως δικαιούμαι με βάση τον κανονισμό, διότι θέλω να απευθυνθώ στο σώμα και για το γεγονός ότι απαξιώνεται την κλευκή διαδικασία και για την ουσία του ζητήματος που θεωρώ ότι είναι ένα μείζον ζήτημα ισονομίας και δημοκρατίας. Το θέμα που θέσατε σήμερα δεν ευσταθεί. Το δικαίωμα των αρχηγών να ομιλούν στη Βουλή είναι άπλετο. Όμως υπάρχει ημερήσια διάταξη και εσείς κύριε Πρόεδρε επιχειρείτε όπως θέσαμε. Θέλω λίγο να σας υποστηρίξω. Χίλια συγγνώμη. Ναι. Πριν επιχειρήσετε να φημώσετε τη φωνή της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στο ναό της Δημοκρατίας και αφήστε τα σκονάκια, δεν χρειάζονται σκονάκια, ξέρει ο κ. Πρόεδρος μόνος του. Ξέρει, είναι ικανός, ικανότατος. Πριν λοιπόν επιχειρήσετε, όπως έχει επιχειρήσει η παράταξή σας τα δυο αυτά χρόνια, να φημώσει κάθε αντίθετη φωνή στα μέσα μαζικής ενημερώσεως, όπως έχει επιχειρήσει ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν θα καταφέρετε να φημώσετε τη φωνή μας μέσα στον ναό της Δημοκρατίας. Στις επίκαιρες ερωτήσεις δεν προβλέπετε παρέμβαση αρχηγών. Γιατί, υπάρχει λόγος, γιατί το άρθρο που μιλάει για τις επίκαιρες δεν ομιλεί για δυνατότητα ομιλίας αρχηγών, ενώ όλα τα άλλα ομιλούν για δυνατότητα ομιλίας αρχηγών. Αυτή είναι η διάταξη. Αυτά συνέβησαν σήμερα στη Βουλή. Έντονοι διαπληκτισμοί λοιπόν.
Το αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Και πάμε να δούμε και κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Συνόδου που γίνεται στην Αθήνα, στο Καβούρι συγκεκριμένα. Και τελειώνουμε έτσι το κομμάτι της πολιτικής επικαιρότητας για να έρθουμε στα δικά μας που ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό στην Σύνοδο την Ευρωμεσογειακή. We have achieved a degree of de-escalation, allowing us to re-engage in a dialogue with Turkey. I will have the opportunity to meet President Erdogan at the NATO summit on Monday. And we are, of course, always open to a positive agenda, but in a phased, proportionate, and reversible manner. I'm quoting the phrases that were actually used in the Council conclusions of March. And this is, of course, provided that the current de-escalation is sustained and that Turkey engages constructively and subject to the established conditionalities set out by the EU, always in accordance with international law, including UNCLOS. Λίγα 24 ώρα λοιπόν πριν τη συνάντηση στα περιθώρια του Συνόδου του ΝΑΤΟ, του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ταγί Περντογάν, στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι θα πρέπει να σέβεται το γειτονικό δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας στη γειτονική χώρα. Να πω ότι το ραντεβού το τέταρτο των δύο ηγετών θα γίνει τη Δευτέρα στις 5 ώρα το απόγευμα. Εκεί να δούμε τι μπορεί να βγει, αν και νομίζω ότι ο πύχης των προσδοκιών είναι χαμηλά. Γιατί ο Ερντογάν φαίνεται ότι παρόλα τα προβλήματα που έχει, δεν κάνει πίσω σε κάποια θέματα. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση έχει βάλει την κόκκινη γραμμή. Μιλάμε μόνο για θαλάσσιες ζώνες, για τίποτε άλλο. Παραμένει σταθερά προσιλωμένη σε αυτό. Άρα από εκεί πέρα δεν δέχεται καμία διάβριση της ατζέντας. Λοιπόν, αντικειμενικές αξίες. Μια κάρτα αρχική να σας δείξουμε για τις αυξομοιώσεις και θα έρθουμε να κάνουμε ένα σχόλιο. Θέλω από τον Γιάννη και μετά βεβαίως πάμε και στον Θεμιστοκλή τον Μπάκα. Αν πάμε, Γιάννη, να δούμε λοιπόν τις αυξομοιώσεις, τις νέες αντικειμενικές και τις αυξομοιώσεις. Πού έρχω, τι ακριβώς συμβαίνει. Να ισχυροποιήσω κάτι που είπε ο Γιάννης προηγουμένως για τις αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών από το 2010. 487 εκατομμύρια ευρώ το 2010, τα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ. 2021 ο στόχος είναι 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Παραμένει ίδιος όμως. Αυξημένα κατά 50 εκατομμύρια ευρώ σχέση με το 2020. Αυτός είναι ο στόχος που είχε κατευθυνθεί στον προϋπολογισμό του έτους. 2,7 ήταν πριν από 1,5 χρόνο, ήταν 3,4. Οπότε 400 εκατομμύρια με το 3,4. Μπορεί ο καθένας να καταλάβει τη διαφορά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τις αυξομοιώσεις σε γενικό επίπεδο. Βεβαίως. Και να πούμε εδώ ότι όταν λέμε αντικειμενικές αξίες, όταν εφευρέθηκε αυτή η διαδικασία των αντικειμενικών αξιών, για ποιο λόγο είχε γίνει. Γιατί όταν υπήρχε ένα μέτρο σύγκρισης για τις αγοροπολισίες και τις μεταβιβάσεις των ακινήτων. Επειδή υπήρχαν συγκριτικά στοιχεία και πολλές φορές υπήρχαν αδικίες με διάφορα συμβόλαια τα οποία είχαν πάρει και είχαν παρουσιάσει για να βγάλει την αξία ενός ακινήτου, έγιναν αντικειμενικές αξίες, οι οποίες αντικειμενικές αξίες ήταν χαμηλότερες από τις εμπορικές τότε. Γι' αυτό θυμόμαστε ότι τα συμβόλαια τα οποία γίνονταν βάζανε πάντα την αντικειμενική αξία και η εμπορική μπορεί να ήταν κατά πολύ περισσότερο από την αντικειμενική. Ωραία. Πλέον αυτό δεν υπάρχει. Οι αντικειμενικές αξίες περισσότερες φορές είναι πιο υψηλές από τις εμπορικές αξίες. Έχει έρθει το πάνω κάτω. Αυτό το είδαμε στα μνημόνια μέσα. Ναι. Είμαστε στο μνημονίο. Ακριβώς. Πολύ μεγάλες διαφορές. Έχει έρθει λοιπόν τα πάνω κάτω και πλέον υπάρχει ένα προσαρμογή πλέον των αντικειμενικών αξιών σε 13.300 περίπου 50 περιοχές μέσα σε όλη τη χώρα μας. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυξομοίωση. Ας δούμε λοιπόν την κάρτα την πρώτη που έχει στείλει ο Γιάννης για τις αυξομοιώσεις. Το βλέπουμε. Ευχαριστώ πολύ. Στα 55% των αντικειμενικών αξιών θα υπάρχει αύξηση, στο 24% θα παραμείνουν σταθερές αντικειμενικές αξίες και στο 21% των ακινήτων θα μειωθούν. Αυτή η διαδικασία πλέον θα έχει εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου του 2022, από τότε οι αντικειμενικές αξίες αυτές θα μπουν στη ζωή μας. Να πούμε ότι οι νέες αξίες αντιστοιχούν, όταν λέμε αντικειμενική αξία ενός ακινήτου ή μιας περιοχής, είναι για μια οικία 90 τετραγωνικών μέτρων πρώτου ορόφου πενταετίας με συντελεστή εμπορικότητα 1. Έτσι ορίζεται περίπου η αντικειμενική αξία των περιοχών και θα υπάρξει και μια νέα εφαρμογή στην οποία θα μπορεί ο πολίτης να μπαίνει μέσα και να βλέπει την αξία, την αντικειμενική αλλά και την αξία του ακινήτου του πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα, ώστε να προσδιορίσει και αυτό τα πράγματα που πρέπει να προσδιορίσει. Για τον ΕΝΦΙΑ, που είναι ένας από τους σημαντικότερους φόρους και είναι αυτός με τη μεγαλύτερη σπραξιμότητα και τον έχουμε δει πλέον καθημερινά στη ζωή μας και πλέον από τον χρόνο κατά πάσα πιθανότητα, ίσως και τους 10 μήνες από τους 12 θα έχουμε ΕΝΦΙΑ. Ναι. Έτσι λοιπόν. Σε περισσότερες δόσεις. Ακριβώς.
αμετάβλητη εισπραξιμότητα, που σημαίνει ότι έχει εισπράξει το κράτος, θα εισπράξει και πάλι. Στις περισσότερες δόσεις η πληρωμή για το 2022 είπαμε από 10, ακούγεται και για 12. Μα το είπε και ο κ. Σαϊκούρας. Βέβαια. Για το 12, 12, ναι. Μείωση 8% αν υπάρξει δημοσιονομικό χώρο. Δεν όμως τη μείωση του 8%. Ούτως ώστε και ήταν από το αρχικά σενάριο που ήταν το 22, το αρχικό είναι 8, πήγε πίσω λόγω πανδημίας. Ίσως να υπάρξει λοιπόν και αυτή η μείωση. Και παραμένει ο συμπληρωματικός φόρος των 250.000 ευρώ. Ο συμπληρωματικός φόρος, που είναι και αυτό στη βάση του ΕΝΦΙΑ, να πούμε ότι εφόσον αυξάνονται οι αντικειμενικές αξίες, αυξάνεται και ο αντικειμενικός φόρος πλέον. Οπότε καταλαβαίνουμε, εφόσον η αξία του ακινήτου αυξάνει, σίγουρα πολλοί θα μπουν μέσα στη διαδικασία του συμπληρωματικού φόρου που είναι για περιουσίες πάνω από 250.000 ευρώ. Συνολικά. Ακριβώς. Συνολικά. Θέμη, έρχομαι σε σένα μόλις ολοκληρώσει αμέσως να μας πεις, γιατί έχουμε και κάρτες. Οπότε θέλουμε κάτι άλλο. Αυτό να πούμε ότι επηρεάζουν οι αντικειμενικές αξίες. Ακούμε ότι Ναι, και αναλυτικά. Και θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο από το Θεμιστοκλή τον Μπάκα για να πάμε στην πρώτη στις κάρτες με τις πιο ακριβές, τις 10 ακριβότερες περιοχές της Ελλάδας. Αφού μας κάνεις ένα πρώτο σχόλιο, τα είπε ο Γιάννης στο γενικό περίγραμμα και φαίνεται ότι έρχονται τα πάνω κάτω. Ένα τελείως άλλος χάρτης. Εγώ θα ξεκαθαρίσω το εξής. Τι σημαίνει τιμή ζώνης? Τιμή ζώνης είναι. Τι σημαίνει αυτό, θες να μας εξηγήσεις? Νεόδημο του ακινήτου. Νεόδημο του ακινήτου. Όπως λέει ο Γιάννης, πενταετίας. Το οποίο είναι μεσαίο, διοχυγωνιακό. Δηλαδή να έχει μεγαλύτερη εμπορικότητα, συμμεσυντεριστεί εμπορικότητα 1 ή πολλέ φορέ και 0. Αυτό είναι η τιμή ζώνη. Και 90 τετραγωνικά πρώτο. Και τετραγωνικά μέτρα, ναι. Αυτό κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα? Εάν δούμε τι νέε εντάξει στι τιμέ ζώνη, στι περιοχέ, θα δούμε μέσα τιμέ 550 ευρώ, 600 ευρώ, 750 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι λέμε ότι η αξία του συγκεκριμένου ακίνητου νεόδημου του πρώτου ρόφου είναι 550 ευρώ ή 650 ευρώ ή 750 ευρώ. Άρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει εξίσωση αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές. Δεν υπάρχει νεόδημο το ακίνητο πενταετίας, οπουδήποτε και να βρίσκεται στην Ελλάδα, το οποίο να κάνει 650 ευρώ ή 550 ευρώ ή 750 ευρώ το τετραγωνικό. Το κόστος κατασκευής είναι 800 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, χωρίς να υπολογίσουμε το κόστος οικοπαίδου. Μάλιστα. Είναι το αρχικό μου σχόλιο. Άρα δεν μιλάμε για εξίσωση αντικειμενικών με εμπορικές. Τουλάχιστον στις περιοχές που έχουν γίνει νέες εντάξεις. Παράλληλα, είδαμε πάρα πολλές περιοχές οι οποίες δεν περιμέναμε να δούμε μειώσεις στις τιμές ζώνης. Περιοχές των νοτιών προαστίων, βουλιαγμένη ελληνικό. Είδαμε εντάξεις αυτή τη στιγμή στην Κηφισιά. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι στην Κηφισιά υπήρχαν περιοχές εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού και πριν έχουμε 750 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Είναι η μικρότερη τιμή ζώνης. Είδαμε αυξήσεις σε περιοχές λαϊκές. Υπάρχουν 750 ευρώ στην Κηφισιά. Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή αναρωτιέμαι και εγώ ίδιος. Εγώ αναρωτιέμαι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πώς γίνεται σε, έχουμε 750 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο νεόδημο το διαμέρισμα στην Κηφισιά? Δεύτερο στοιχείο. Και νεόδημητο. Και νεόδημητο πάλι, πενταετίας. Λοιπόν, δεύτερο στοιχείο. Επειδή γνωρίζω πολύ καλά την περιοχή της Πελοποννήσου, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πάλι που είδα το Ρίο, στο νομό Αχαΐας, να έχει 1.250 ευρώ. Πρώτον, να είναι εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού και δεύτερον, να κάνει 1.250 ευρώ τετραγωνικό. Μακάρι και εγώ να βρω ένα σπίτι 1.250 ευρώ τετραγωνικό μέσα στο Ρίο, να πάω να το αγοράσουμε όλοι μαζί αύριο το πρωί. Που είναι η πιο ακριβή περιοχή της Αχαΐας. Βέβαια. Παράλληλα, μου έκανε εντύπωση ότι είδα εντάξεις. Άρα, καταλαβαίνω αυτό που λες. Και τι εννοώ με αυτό? Ναι, ότι δεν έχουμε, κατ' ουσίαν, δεν έχουμε εξίσωση αντικειμενικών με εμπορικές. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τότε γιατί το κάναμε? Δεν το έχουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο βασικός στόχος που υπήρχε δεν υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει μια κοινωνική πολιτική στις λαϊκές περιοχές και συγκεκριμένα σε περιοχές που εντάχθηκαν τώρα. Αλλά το σωστό θα ήταν το εξής. Να μπουν κανονικά οι τιμές ζώνης όπως πρέπει να είναι και από εκεί πέρα με τους φορολογικούς συντελεστές, ανάλογα την περιοχή, ανάλογα την κοινωνική πολιτική, ανάλογα την οικονομική κατάσταση του εκάστοτε ιδιώτη, ιδιοκτήτη με την οικογενειακή του κατάσταση, να υπήρχαν φορολογικοί συντελεστές μείωσης. Και όχι αυτό το πράγμα που βλέπουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις ακριβότερες, τις 10 ακριβότερες περιοχές στην Ελλάδα. Σε κάρτες το έχουμε και να τις δούμε. Ωραία. Λοιπόν, να το πω εγώ. Θέλουμε η πιο ακριβή περιοχή της, και όχι μόνο της Αττικής, αλλά και της Ελλάδας. Ήταν και παρέμεν βουλιαγμένη. Μπήκε ο Λεμός μέσα, η περιοχή Λεμός αυτή τη στιγμή. Καλά, τώρα δεν τον. Αυτοί που είναι στο Λεμό, στις βουλιαγμένες, μπορεν να πληρώσουν και λίγο παραπάνω. 10.800 ευρώ το αγωνικό μέτρο τιμή ζώνης. Αν αυτή τη στιγμή δείτε ένα διαμέρισμα που είναι πρώτη στη θάλασσα, δηλαδή ο Λεμός είναι ίσως παραθαλάσσια σε περιοχή όπου και να τον, τον δεις. Είναι περίπου στις 12 με 14.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο τιμή πώληση του συγκεκριμένου ακινήτου. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Με παλιές αντικειμενικές τιμές διαμορφώνονταν από 2.400 έως 8.900 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ενώ πλέον ξεκινούν από 3.800 και εκτοξεύονται στα 10.800 ευρώ. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη περιοχή. Η δεύτερη περιοχή είναι η Ρόδο Αττικού.
που εντελώς λογικό, λοιπόν, εντελώς λογικό. Δηλαδή, ποιος θα το περίμενε αυτό. Μέγαρο. Που φτάνουν τιμές, λέει, μέχρι 9.000 τρονικό. Και αν μπορέσουμε να βρούμε και ακίνητο εκεί προς πώληση ενοικίας, δεν υπάρχει κανένα ακίνητο προς πώληση. Δεν διατίθενται ακίνητα προς πώληση σε συγκεκριμένη περιοχή. 10.200 ευρώ. Είναι και κλειστός ο δρόμος. Ακριβώς. Οπότε από όταν στη συγκεκριμένη περιοχή για να μπορεί να αγοράσει ακίνητο, γιατί ο Γιάννης έχει δίκιο, σου λένε ποιο είσαι. Δηλαδή δεν μπορεί να αγοράσει σπίτι όποιο θέλει. Δηλαδή, δεν πάει να πει ότι έχω χρήματα και πάει και αγοράζω ένα σπίτι συλλογατικού. Δεν μπορεί και τα χρήματα. Ενδιαφέρον είναι αυτό που μας λες. Λοιπόν, η τρίτη, λοιπόν, το τρίτο χάλκινο μετάλλιο, θα πω εγώ. Είναι το Κολωνάκι, εντάξει. Ποιος δεν το περίμενε, και το ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Με μικρή μενάυξη, λέει, η ανώτερη τιμή διαμορφώνεται στα 8.550 ευρώ, το τετραγωνικό, από 8.450 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι και φτηνά. Ναι, είναι τιμή ζώνης εκεί. Ξέρετε, εκεί είναι το διαμέσμα, το πρώτο διαμέσμα στο Δήμο Αθηναίων. Οπότε είναι εντελώς λογικό. Είναι ανώτερη τιμή 8.550 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, αλλά υπάρχουν και περιοχές στο πρώτο διαμέσμα των Αθηνών που είναι πολύ φτηνότερες. Χωρίς να θέλω να πω κάτι για την περιοχή, για το Κολωνάκι ή οτιδήποτε άλλο, αλλά φανταστείτε να δώσετε του κόσμου τα χρήματα να πάρετε ένα διαμέρισμα. Να χρειαστεί να πάρετε αυτοκίνητό, να πάτε στο σούπερ μάρκετ που λέει ο λόγος, να μεταφέρετε τα πράγματα και άντε να βρείτε θέση πάρκινγκ κάπου κοντά στο σπίτι και να ταλαιπωρήσετε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και εσείς και οποιοδήποτε άλλο θα είναι να σας επισκεφτεί. Δεν προκαταλαφτεί η μεγάλη υπερτίμηση τέτοιων περιοχών που υποβαθμίζουν την ποιότητα όμως ζωής. Γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν έχει ποιότητα ζωής. Ο Γιάννης έχει δίκιο απόλυτο, συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Γι' αυτό, όταν υπάρχει πάρκινγκ στο Κολωνάκι προς πώληση, θα σας πω ότι στο Κολωνάκι το πάρκινγκ, τα 10 τετραγωνικά μέτρα, στοιχίζουν περίπου ζητούμενη τιμή πώληση 45.000 ευρώ. Στο Λυκαβιτό κάνει 60.000 ευρώ. Εντάξει, τώρα ξέρεις, έχει δίκιο και ο Γιάννης. Πραγματικά, δηλαδή παίρνεις ένα σπίτι, αλλά δεν έχεις που να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου. Κάνεις το σταυρό σου να γυρίσεις νωρίς στο σπίτι. Θα έρθουν να σε επισκεφτούν. Αργά το βράδυ. Ναι, ακριβώς. Θα έρθουν να σε επισκεφτούν φίλοι ή κάποιος άλλος, οτιδήποτε. Δεν θα έρθουν. Ταλαιπωρείται, κάνει, φτιάχνει. Και παρόλα αυτά υπερτιμημένη. Λοιπόν, η Μύκονος ακολουθεί. Εντάξει τώρα. Η οποία είδε γιγαντιέ αύξηση, λέει, της τάξης του 229%. Σε κάποιες περιοχές οι τιμές ζώνης διαμορφώθηκαν σε 5.900 ευρώ. Ναι, γιατί στη Μύκονο, γιατί η Μύκονο βλέπουν 229% αύξηση, γιατί ήταν έξω η ψαρού, έξω η ελιά. Ήταν περιοχές οι οποίες εκατομμυρίων ευρώ, με αξίες εκατομμυρίων ευρώ το ένα εξακίνητο και να δέξει τώρα να πληρώνεις 1.000 ευρώ το χρόνο ένφια. Δηλαδή να πληρώνεις λιγότερο ένφια από ό,τι πληρώνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μια λαϊκή περιοχή. Και το δεχόμασταν όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, το και το ξέραμε κιόλας. Λοιπόν, η παραλία της Θεσσαλονίκης λέει στην πέμπτη θέση. Η Λεωφόρο Νίκης, εντελώς λογικό. Είναι, για είναι πες, πιο, είναι 5.150 ακριβή, λέει, ευρώ φτάνουν οι τιμές. Θα σας πω ότι στην περιοχή της Λεωφόρο Νίκης ισχύει ό,τι ισχύει στην ώρα τικού στην Αθήνα. Δηλαδή είναι μια περιοχή η οποία δεν βρίσκει ακίνητα προς πώληση, είναι ελάχιστα τα συγκεκριμένα ακίνητα. Κατά κύριο λόγο, εκεί μπορεί να βρει με μεγάλη δυσκολία ακίνητα προς ενοικίαση, αλλά προς πώληση τα ακίνητα συσσαγωγικά, να μου επιτρέπετε τον όρο, βγαίνουν σε πληστηριασμό. Δηλαδή δεχόμαστε τιμές. Λοιπόν, πάμε και στο μαγικό ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης, όπως μας γράφεις. Που μαγικό είναι, αλλά είναι και πανάκριβο. Ναι, ναι, τα γράφει είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα μπορούσε να πω κάτι τώρα. Επειδή είστε και δύο στο αντικείμενό σας ο καθένας μοναδικός και από τους πλέον εγκύρους, χρόνοι μπορούσαν να κάνουν και μόνοι τους την εκπομπή. Δεν με χρειάζονταν, δηλαδή, θέλω να σας πω. Σε καμία περίπτωση. Καλά, και ο Γιάννης. Απορρίπτεται η πρόταση. Συμφωνώ με τον Γιάννη. Λοιπόν, λέει εδώ ότι φτάνει τώρα η τιμή 5.050 ευρώ, μέση αύξηση 105% στη μαγευτική Σαντορίνη. Ναι. Είναι εντελώς λογικό. Η Σαντορίνη πάλι. Ήταν εκτός. Πάλι είχε κομμάτια Σαντορίνη που είχαν εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού. Αλλά πήρε ο άλλος που μένει στην Καλυθέα. Ακριβώς. Πήρε στην Καλυθέα, πήρε στο Εγάλεο, πήρε στην Νίκαια. Το θέμα είναι ότι. Στο Πέραμα. Το στο Πέραμα. Εγώ χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ ότι εντάχθηκαν σε συγκεκριμένες περιοχές εντός αντικειμενικού συστήματος, διότι πρέπει να υπάρχει διεύρυνση φορολογικής βάσης. Λοιπόν, στα προάστια λέει της Αττικής πρώτη COVID το νήμα η Γλυφάδα. 1.400 ευρώ τετραγωνικό. Η κατώτερη και καλά, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια τιμή εκεί. Και 4.450 ευρώ. Εδώ είδαμε αύξηση μόλις 1,5%. Δηλαδή, είναι δυνατό στην Γλυφάδα να βλέπει αύξηση αντικειμενικού τιμή ζώνη 1,5%. Μόλις 1,5%. Δύσκολο. Στις Πέτσες, λέει. Εντελώς λογικό. Στις Πέτσες τα σπίτια που πουλούνται είναι στα δάχτυλα των δύο χεριών μας. Ναι. Και είναι και. Ναι. Και οι τιμές αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά πόσο πολύ ψηλές είναι. Με το στο ψυχικό δεν βλέπω και μεγάλη αύξηση. Στο ψυχικό η αύξηση είναι οριακή. Αντιθέτως, στη Φιλοθέη έχουμε και μείωση κιόλας. Τώρα, να μην το σχολιάσω. Να πω κάτι τώρα. Νομίζω ότι και η Φιλοθέη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν από τις περιοχές που είχαν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και είχαν πετύχει μείωση αντικειμενικών αξιών. Όντως. Αυτό που λέει ο Γιάννης έχει δίκιο. Φίλος μου ήταν αυτός που έκανε τη διαδικασία όλων των εκτιμήσεων. Εδώ δεν θέλω, δεν περιγράφω άλλο. Στο ψυχικό έχουμε 1,19% αύξηση. Όχι εμάς, καταλαβαίνετε τι λέω. Στη Φιλοθέη έχουμε μείωση ανώτερη τιμή 14,89%. Δηλαδή, από 4.700 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, 4.000 ευρώ. Εγώ αυτό που ρωτάω πολλούς φίλους μου που συζητάμε μαζί και συναδέλφους κιόλας, θα ήθελα πάρα πολύ να βρω ένα σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα στη Φιλοθέη καινούριο με 400.000. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε και στην τελευταία περιοχή, η οποία είναι η Ίδρα.
Εντάξει, τώρα οι Σπέτσες και, και η Ίδρα τώρα είναι περιοχές οι οποίες δεν λαμβανόμαστε, είναι κατά κύριο λόγο τουριστικές περιοχές. Έχουν γίνει επενδύσεις, ξέρουν πολύ κοντά στην Αττική, κοντά στην Αθήνα, συγγνώμη, κοντά στην Αθήνα. Πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί που αγοράζουν στην Ίδρα και στις Σπέτσες και ποιοι έχουν ιδιοκτησία σε συγκεκριμένες περιοχές. Άρα, ό,τι αυξήσεις και να δούμε, θεωρούμε ότι είναι εντελώς λογικές. Μάλιστα. Τώρα θέλω ένα σχόλιο, επειδή έχει την εικόνα, για να πάμε μετά και στο Γιάννη για να ρωτήσω για τους φόρους, πώς διαμορφώνεται και έχουμε και τις κάρτες του Θεμιστοκλή Μπάκα, αλλά θέλω να δούμε τι σημαίνει σε απλά ελληνικά η επιβάρυνση. Αυτό ρωτάει όλο ο κόσμος. Τι γίνεται με τις μεταβιβάσεις, με τις γονικές παροχές, θα πάνε στα ύψη όλα αυτά. Ναι, να πω κάτι ακόμα που ναι, τώρα, Γιάννης, είναι μεγάλη ευκαιρία. Το Γιάννης είναι γνώρος αντικειμένου. Φτιάξαμε τις νέες τιμές ζώνης. Εντελώς λογικό. Με αυτές τις τρευλές που συζητήσαμε προηγουμένως. Ότι είδαμε αυξήσεις σε λαϊκές περιοχές, είδαμε μειώσεις σε περιοχές που δεν έπρεπε να δούμε. Δεν ήταν λογικό να δούμε μείωση στο ελληνικό. Δηλαδή γίνεται το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή έργο στη Μεσόγειο και εμείς βλέπουμε μείωση στο ελληνικό. Και να συζητάμε για 2.000, αν δεν κάνω λάθος, 600 ευρώ. Δηλαδή μειώθηκε το τετραγωνικό μέτρο από 2.800 ευρώ. Το άλλο κομμάτι είναι το εξής. Είναι οι συντελεστές παλαιότητα στην ακίνητη περιουσία. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ο Γιάννης σίγουρα το έχει αντιμετωπίσει και από την ιδιότητά του και από τη γνώση του. Είναι παράλογο το να βλέπουμε μείον 5% ένα πενταετία παλαιότητα του ακινήτου με μάξιμο το μείον 40. Που σημαίνει ότι ένα ακίνητο 1980 έχει την ίδια αντικειμενική αξία, έχει μάλλον τον ίδιο ένθια και όλα την ίδια αντικειμενική αξία με ένα ακίνητο το οποίο είναι το 1950-1960. Γιατί ο συντελεστής θα είναι μέχρι το 1940. Λοιπόν, πάμε να βλέπουμε. Λοιπόν, να πω, θα μιλήσουμε τώρα για ποιους φόροι επηρεάζονται. Θέλω ένα σχόλιο από τον Γιάννη. Θα βλέπουμε τις κάρτες. Το έχουμε με αριθμούς. 1-2 είναι 20 φόροι. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος και μετά θα μας μιλήσει και ο Θεμιστοκλής ο Μπάκας. Γιάννη, λοιπόν. Ενιαίος φόρος διεκδικητής ακινήτων. Μας το είπε ο ένφια. Τι γίνεται με τον ένφια, τι θα γίνει. Ο ένφια δεν είναι ένας αμοιβός. Ας ρίχνουμε και τις κάρτες, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Ένας συγκεκριμένος φόρος, ο οποίος έχει να κάνει μόνο με την αξία του ακινήτου, είναι μία μαθηματική πράξη. Που σημαίνει ότι σε έναν συντελεστή, αν τον αυξήσω ή αν τον μειώσω, αντίστοιχα βγάζω διαφορετικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό ακούγεται ότι παρόλο που έχουμε αύξηση αντικειμενικών αξιών, ο ένφια σε πολλές περιοχές θα μειωθεί ή θα παραμείνει ίδιος. Ο συμπληρωματικός φόρος, λοιπόν, ο οποίος μπαίνει πάνω από τις 250.000 ευρώ ακίνητη περιουσία, εδώ πλέον καταλαβαίνουμε ότι αν αυξηθεί η αντικειμενική αξία του ακινήτου, λογικό η περιουσία που μαζεύεις αρθρίζοντας όλα τα κομμάτια της περιουσίας σου να υπερβαίνει πιο εύκολα πλέον τις 250.000 ευρώ. Οπότε μπαίνει στη διαδικασία του συμπληρωματικού φόρου. Επίσης, είναι πάρα πολλοί φόροι οι οποίοι επηρεάζονται και επηρεάζονται πλέον κάθετα αυτοί οι φόροι. Θες να μας πεις, ο φόρος μεταβίωσης ακινήτων βλέπω εδώ. 3% και είναι για τον αγοραστή. Αυτός ο φόρος λοιπόν είναι στην αξία. Δηλαδή, αγοράζει, το επιβαρύνεται. Βεβαίως. Ναι. Ναι. Με 3%. Έχουμε το ΦΠΑ που είναι 24% για τα νεόδμητα ακίνητα, τα οποία δεν είναι πρώτης κατοικίας. Ευχαριστώ πολύ τους αδελφούς. Καταλαβαίνουμε τώρα ένα ποσοστό 24% επί της τιμής του ακινήτου. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος φόρος. Ποιος θα το πληρώσει αυτό το φόρο, Γιάννη, όταν θα έρθει η ώρα? Ποιος θα το πληρώσει? Εγώ πιστεύω κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, θα διαμοιραστεί και στους δύο. Γιατί έχουμε τη διαδικασία του οικοπεδούχου που κυνηγάνε αυτή τη στιγμή οι κατασκευαστές. Έχουμε τη διαδικασία να το πληρώσει ο αγοραστής που θα αγοράσει το ακίνητο, να το πληρώσει ο κατασκευαστής. Αυτό το 20% πού θα πάει, κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Όντως κανείς δεν ξέρει. Ωραία. Επίσης έχουμε την τεκμαρτή περιουσία, μην το ξεχνάμε. Να θυμηθούμε όλοι ότι το τεκμαρτό εισόδημα δεν είναι το πραγματικό εισόδημα, είναι αυτό το οποίο έχουμε βάσει των ακινήτων των οποίων έχουμε των αυτοκινήτων. Άρα, αν ένα ακίνητο έχει μεγαλύτερη αξία, είναι πιο εύκολο να υπερβεί η τεκμαρτή μας δαπάνη. Βέβαια, το πραγματικό μας εισόδημα και να φορολογηθούμε παραπάνω. Λοιπόν, βλέπω εδώ το φόρο χρησικτησίας κτισμάτων και το φόρο ανταλλαγής συνένωσης οικοπαίδων. Ναι. Είναι αυτό που γίνεται, η χρησικτησία πάνω από τα 20 χρόνια, η ανταλλαγή μεταξύ κληρονόμων των διάφορων ακινήτων το οποίο έχουν κληρονομήσει, η διανομή, η δωρεά, κληρονομιές, γονικές παροχές, πολεοδομικά πρόστιμα. Εκεί θα γίνει, χαμός που λέει ο Γιάννης τώρα, τα πολεοδομικά πρόστιμα. Εκεί θα δούμε μεγάλες... Πάει αξίας. Πάει με την αξία. Ο ΤΑΠ, το τέλος λέει, ακίνητης περιουσίας που επιβάλλεται υπέρ των Δήμων μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται. Είναι κατ' επιλογή, λέει, συγγνώμη το γι' αυτό. Είπε ο Υπουργός ότι είναι κατ' επιλογή του Δήμου. Τώρα θα δούμε αν ο Δήμος τελικά. Δηλαδή, ο Δήμος αποφασίσει. Θελήσει. Ο Δήμος αποφασίζει όλα αυτά. Δηλαδή, ακόμη και στο κοινωνικό τιμολόγιο το οποίο είναι. Μέσα από τη ΔΕΗ πάει αυτό. Βέβαια. Άρα κάποιοι θα δουν αύξηση στου λογαριασμού τη ΔΕΗ με αυτόν τον τρόπο. Εννοείται. Ωραία. Δημοτικός φόρος λέει που επιβαρύνει τις μεταβάσεις ακινήτων. Υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης. Ακριβώς. Όλοι αυτοί οι φόροι έχουν να κάνουν με την αξία του ακινήτου. Δεν είναι σαν τον ένφια που έχουμε. Όχι, Παναγία μου. Του συντελεστή, ο οποίος μπορεί να τον μειώσει ή να τον φέρει να είναι πάλι ίδιος. Εδώ πλέον είναι καθαρή η αξία του ακινήτου πιο ακριβή. Αυτοί οι φόροι έχουν σχέσεις με την αξία. Άρα αυτοί οι 20 φόροι θα επιβαρύνουν τον πολίτη. Ωραία. Να δούμε τους φόρους και θα μιλήσω μετά με τον Θεμιστοκλή. Το πρόσθετο τέλος μεταγραφή συμβολέων. Τι είναι αυτό, παιδιά?
Είναι το τέλος το οποίο πληρώνεις όταν κάνεις μια μεταγραφή ενός ακινήτου επάνω στο συμβόλαιο. Να πούμε πλέον οι μεταβιβάσεις ακινήτων γίνονται στα συμβολιογραφικά γραφεία παρόλο τις αντιδράσεις των συμβολιογράφων. Δεν θα χρειάζεται δηλαδή να πηγαίνουν στην εφορία. Θα γίνεται μια αυτοματοποιημένη διαδικασία πλέον εκεί, ακριβώς θα είναι ηλεκτρονικά. Ο φόρος συντοράς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται, λέμε, αφορολόγητο όριο της 150.000 ευρώ και συντελεστές από 1-10%. Ακριβώς. Δηλαδή, θες να κάνεις μια δωρεά, δηλαδή ένας γονιός να κάνει δωρεά στο παιδί, θα πληρώσει παραπάνω. Εκτός αν είναι για πρώτη κατοικία του παιδί, οπότε έχετε 150.000 ευρώ αφορολόγητο. Δηλαδή, πόσο μπορεί να φτάσει μια γονική παροχή σε ένα μέτριο διαμέρισμα. Μέτριο διαμέρισμα. Να πούμε μεσαίο. Ότι τη τάξη των 150.000 ευρώ. Εσύ φταίτε ότι πάνω από τις 100.000 ευρώ θα αφορολογηθεί πόσο είναι για 10%, δηλαδή μετά. 5.000 ευρώ. Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητα όρια και συντελεστές όμοια με του φόρου δωρεάς. Ακριβώς. Θυμάστε ένα περίπτωση, μια εποχή, το 2000, νομίζω 2016-2017, που είχαμε μεγάλη αύξηση στη μη αποδοχή κληρονομιάς. Βεβαίως. Πώς το θυμάστε. Ότι ο κόσμος δεν πήγαινε από εδώ να. Πάρα πολύ. Και δεν θέλουμε, γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους φόρους. Νομίζω πρέπει να έχω και στοιχεία από αυτό. Α, ναι, για δεν παρέσει που για τσέξει στοιχεία, δεν θέλει πολύ γι' αυτό. Φόρο κληρονομιάς ακινήτων. Αποποίηση κληρονομιάς. Το 2013 ήταν 29.199 οι αποποιήσεις. Το 2014 πήγανε 41.488 και για να μην τα πολυλογούμε, το 2018 που έχω τα τελευταία στοιχεία, από 29.000 μέχρι το 2013 πήγανε στις 200.000. Αυτό τώρα να πω κάτι. Αυτό το θέμα είναι και κοινωνικό. Δεν έχει κοινωνικό πρόσημο. Είναι κοινωνικό αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή το να χάνεις τα περιουσιακά στοιχεία των γονιών σου, στις ρίζες σου, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Αυτά που χάνονται είναι η ακίνητη περιουσία των γονιών και των παππούδων στα χωριά που καθένας έχει τη δική του ρίζα. Να σας διακόψω γιατί το λέω. Γιατί ξεκίνησε η ενημέρωση για τον κορονοϊό. Όμως λόγω του παιχνιδιού του Τσιπά προβάλλεται από την ΕΡΤ3 και όχι από την ΕΡΤ1. Απλώς θα δούμε αν ανακοινωθεί κάτι και θα ενημερώσουμε τους τηλεθεατές. Γλώσσα λανθάνουσα. Και αλήθεια λέει. Λοιπόν, ο φόρος κληρονομιάς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητα όρια και συντελεστές όμοια με του φόρου δωρεάς. Το τέλος της εγγραφής ακινήτων στο κτηματολόγιο. Άλλος ένας φόρος. Και αυτό. Λοιπόν, τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων. Τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων. Οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη, βλέπουμε και τις κάρτες, ακινήτων στα σχέδια πόλεων. Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% που επιβάλλεται στις υπεράκτες εταιρείες ακινήτων. Ο φόρος, εγώ έχω τρελαθεί με τους φόρους. Ο φόρος επί των τεκμαρτών εισοδημάτων ΝΑΤΟ, τα οποία προσδιορίζονται βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης των κατοικιών των φυσικών προσώπων, αυτό που μας είπε ο Γιάννης Χατζησαλάδης και είχε πολύ δίκιο και έχει δίκιο. Ο φόρος επί του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματική στέγη και από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας. Δηλαδή, σου παραχωρούμε δωρεάν για να το κάνεις επαγγελματική στέγη και πληρώνεις τώρα παραπάνω. Βέβαια. Γιατί η αξία του κινήτου είναι μεγαλύτερη. Δεν μπορώ. Αλήθεια σας λέω. Έχει φτιάξει εδώ. Λοιπόν, ποιο είναι, τώρα έχουμε κι άλλα. Αυτά. Αυτά. Δόξα το Θεό. Να πω κάτι για αυτό. Συντελεστή παλαιότητα. Αυτό για πείτε μου. Γιατί βλέπω εδώ κι άλλο. Συντελεστή παλαιότητα, δηλαδή των κατοικιών. Είναι αυτό που θέμεις προηγουμένως. Ότι, ότι φτάνει μέχρι το μείον 40% και πολλές φορές βλέπουμε ακίνητα το 1980 έχουν την ίδια αντικειμενική αξία και τον ίδιο ένφια με ακίνητα κατασκευή του 1950-1960. Λοιπόν. Το σημαντικό ξέρεις ποιο είναι η αμαλία όμως. Πολύ ωραία. Είπαμε 20 φόρους μέχρι στιγμής. Ναι. Είπαμε. Πολύ ωραία. Όλες αυτές οι αξίες, δηλαδή τις έχουμε δημιουργήσει αντικειμενικές αξίες για να πληρώνουμε αυτούς τους 20 φόρους. Ναι. Κανείς δεν μας έχει πει αυτή τη στιγμή ποια είναι η χρησιμότητα αυτής της αντικειμενικής αξίας για τον πολίτη, για τον ιδιοκτήτη της ακίνητης περιουσίας. Τι κερδίζει με τη συγκεκριμένη αξία. Του λέμε αυτή τη στιγμή όλοι μας ότι αυξάνεται η αξία σου. Mm-hmm. Και σου λέει πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι που μου το λέτε. Θα πληρώσει μεγαλύτερο ένφια. Σου λέει δεν με πειράζει, αυξάνεται η αξία μου. Θα πληρώσει μεγαλύτερο φόρο μεταβίβαση, μεγαλύτερο φόρο δωρεάς. Τι κερδίζει ο πολίτης, δεν ξέρουμε. Κερδίζει κάτι. Ότι αισθάνεται ότι συνεισφέρει στο κράτος περισσότερους φόρους λοιπόν, και είναι πιο. Αυτή την απάντηση. Επειδή συνεισφέρει στο κράτος εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο πολίτης. Αυτό ήθελα να πάω να πάρει τον Γιάννη. Τι εννοώ με αυτό. Εφόσον αυτή τη στιγμή αποδέχεται το ελληνικό δημόσιο αυτή τη συγκεκριμένη αξία, την οποία την φορολογεί με 20 φόρους και κάνουμε και όλη τη διαδικασία των τιμών ζωνών, δεν πρέπει κάποια στιγμή αυτή η αξία να αποτελεί ένα asset για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Τι εννοώ, asset. Εδώ ο κύριος Κυλακάκης βγήκε και είπε, συγγνώμη τώρα, αλλά δεν μπορώ να το στυλιτεύσω, το είπα και, και τις προηγούμενες μέρες. Βγαίνει ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών. Τι να πω τώρα, μάλλον. Το ξέφυγε. Δεν ξέρω αν το ξέφυγε το κύριο Κυλακάκη. Εγώ θεωρώ ότι το ξέφυγε. Γιατί αυτό να, πράγμα λέει, να πει ότι βεβαίως οι ιδιοκτήτες, εφόσον ανεβαίνουν οι αντικειμενικές αξίες, θα μπορούν να ζητήσουν αυξημένο ενίκιο. Δηλαδή, ουσιαστικά, οθεί στους ιδιοκτήτες να πάνε στους ενοικιαστές. Σε τι εποχή. Σε ποια εποχή. Αυτό δεν μας λέει κανένας. Τι μας λέει. Ότι αυτή τη στιγμή. Γελάτε τώρα. Αμαλία, 2016, Ευρωπαϊκή Επιτροπή γυρίζει και λέει η Ελλάδα, μάλλον ο ιδιωτικός υπάλληλος στην Ελλάδα, δαπανά το 40%, πάνω από 40% μάλλον, 42,5% του εισοδήματός του κάθε μήνα για τη στέγη.
Δηλαδή να πληρώνει το ενίκιο του. Το συζητάω το 2016. Αγγίξαμε το 2020 περίπου στο 48-50% με τις αυξήσεις των τιμών των ενοικίων. Έρχεται το Δούνου του πριν λίγες ημέρες και λέει: κάντε κάτι στην Ελλάδα, υπάρχει πρόβλημα. Θα αντιμετωπίσετε τεράστιο πρόβλημα στεγαστικής πολιτικής. Δεν έχετε, έχετε προβλήματα με τα ενοίκια, είναι πολύ ψηλά. Αυτό που είπα να ρωτήσει ο υπουργός θα έπρεπε να το πει όταν θα έλεγε ότι υπάρχει αύξηση των μισθών. Αν έλεγε ότι έχουμε αύξηση των μισθών στους ιδιωτικούς υπαλλήλους, στους δημοσίους υπαλλήλους και γενικότερα στο μισθό, στο μέσο όρο μισθοδοσίας στη χώρα μας, είναι εντελώς λογικό να δούμε αυξήσεις των ενοικίων και άλλων. Έτσι, όσο στα ύψη τα ενοικία, Θέμη. Μιλάγαμε προηγουμένως για τον ΕΝΦΙΕ. Ναι. Και ένας πολίτης, ο οποίος έχει πάρει ένα σπίτι με δάνειο από την τράπεζα, που στην ουσία το ακίνητο ανήκει στην τράπεζα, πληρώνει τον ΕΝΦΙΕ ο ίδιος σε ένα ακίνητο που δεν του ανήκει. Ανήκει στην τράπεζα στην ουσία. Σωστά. Όλοι έχουν πάρει δάνεια. Έχει φοροαπαλλαγή αυτή τη στιγμή κάποιο που πληρώνει ενίκιο. Έχει φοροαπαλλαγή κάποιο που πληρώνει δόση δανείου. Όχι βέβαια. Καμία. Άρα αυτή τη στιγμή, αν τα βάλουμε κάτω και τα μετρήσουμε ακριβώς πώς είναι τα πράγματα και τα σκεφτούμε σαν λογική άνθρωποι, θα δούμε ότι δεν υπάρχει λογική. Μα δεν υπάρχει λογική. Είπε προηγουμένως και πολύ σωστά για το ενίκιο. Ο παραλογισμός. Έχει ένα σπίτι στην Αθήνα. Είτε δικό σου, είτε με ενίκιο, με δάνειο, με οτιδήποτε. Ένα δικό σου σπίτι. Και χρειάζεται να φύγει από την Αθήνα και να πα σε μια άλλη πόλη. Και υποχρεωτικά θα νοικιάσει ένα κίνητο και δεν μπορεί να αγοράσει άλλο κίνητο. Τα χρήματα που δίνει για το ενίκιο στην επαρχιακή πόλη πάνε στο βρόντο, δεν υπάρχουν πουθενά. Ούτε φοροαπαλλαγή ούτε τίποτα. Τα χρήματα που παίρνει ως ενίκιο στην Αθήνα με αυτό που έχει μισθώσει για να μπορέσει να τσοντάρει να έχει τα χρήματα για να νοικιάσει ένα άλλο ακίνητο, φορολογείσαι. Άρα λοιπόν μειώνεται εμέσως το πραγματικό σου εισόδημα, γιατί φορολογείσαι για το έσοδο που έχει εδώ, αλλά το αντίστοιχο έξοδο που κάνει ως ενοικιαστή δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει. Όχι. Είναι αυτά τα τώρα, είναι αυτές, ξέρεις, οι αντιφάσεις. Είναι αυτές οι αλλαγές, Αμαλία, που πρέπει να γίνουν για να μπορεί η κτηματαγορά να μπει σε μια λογική ανάπτυξης, να μπει σε μια λογική προσέγγισης πραγματικών κεφαλαίων. Όταν αυτή τη στιγμή έρχονται το εξωτερικό και μας λένε, υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και λένε, Θέμη Μπάκα, μπορείς να μας πεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ποια θα είναι τα κοστολόγια μας, η ιδιοκτησία του ακινήτου για τα επόμενα 5 χρόνια. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να πει πραγματικά. Πραγματικά, ποια είναι τα κοστολόγια κατοχής της κάποιος θέλει να επενδύσει στο real estate. Αντί την επόμενη πενταετία ή δεκαετία οι επενδύσεις. Δεν γίνονται από τους επενδυτές με στόχο την ιδιοκατοίκηση που τα κάνω εγώ. Όχι βέβαια. Γίνεται με στόχο την επένδυση και την απόδοση των επενδυσιών τους. Με τουλάχιστον με χρονικό ορίζοντα δεκαετίας. Όταν δεν έχεις ολοκληρωμένο φορολογικό σύστημα που να μπορείς να πεις στον ξένο επενδυτή αυτές οι φόροι έτσι ακριβώς αποδίδονται, αυτό το κοστολόγιο σου, πώς θα συμπιστευτεί να έρθει κιόλας. Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε μια τελεία, να πούμε μερικά πράγματα στο οικονομικό κομμάτι, πεδίο που αφορά τον κόσμο, που αφορούν, συγγνώμη, τον κόσμο. Λοιπόν, να πάμε λίγο στις αιτήσεις και θα ξαναρθούμε στις αντικειμενικές. Θέμη, στο κλιμπάκα. Αιτήσεις λοιπόν καλλιτεχνών για επίδομα 534 ευρώ. Α, έχουμε ακόμα τέτοια. Υπάρχει πλέον μονομερή δήλωση έως τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου. Οι καλλιτέχνες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ως τις 10 Ιανουαρίου του 2021 στην ειδική πλατφόρμα του Εργάνη μπορούν με μονομερή δήλωση να μπουν μέσα να κάνουν την αίτησή τους για να πάρουν τα 534 του Απρίλη. Ωραία, πάμε τώρα στο τουρισμό για όλους που άνοιξε η πλατφόρμα. Ναι. Είναι ένα θετικό πρόγραμμα, σημαντικό πρόγραμμα και αφορά κόσμο. Να δούμε λίγο, Γιάννη, τον προϋπολογισμό, όλα τα στοιχεία του. Ο προϋπολογισμός λοιπόν είναι. Πάμε να δούμε και το πρόγραμμα τουρισμός για όλους, αν το έχουμε. Λοιπόν. Υπάρχουν δύο προγράμματα, μάλλον υπάρχουν τρία προγράμματα για τουρισμό. Α, είναι και ο κοινωνικός τουρισμός. Είναι ο κοινωνικός τουρισμός του ΟΕΔ και είναι και του ΟΠΕΚΑ. Ωραία. Τώρα λέμε τουρισμός για όλους. Είναι μέσω του gov.gr, δεν είναι αιτήσεις. Ναι. Άρα Υπουργείο Τουρισμού πλέον. Βλέπουμε εδώ λοιπόν. Ο προϋπολογισμός είναι 100 εκατομμύρια ευρώ. 600.000 οι δικαιούχοι παύλα ωφελούμενοι. Και το λέμε αυτό για ποιο λόγο. Γιατί κάποιος ο οποίος θα πάρει το βάουτσερ αυτό είναι και για την οικογένειά του. Ναι. Άρα λοιπόν οι δικαιούχοι παύλα ωφελούμενοι είναι 600.000. Εκ των οποίων 100.000 θα είναι νέοι δικαιούχοι ωφελούμενοι, με καινούρια κλήρωση η οποία θα γίνει, και οι υπόλοιποι είναι οι περσινοί που είχαν πάρει ακριβώς το βάουτσερ και δεν το είχαν κάνει. Η διάρκεια του προγράμματος είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2021. Αιτήσεις νέων δικαιούχων στη σελίδα tourismforall.gov.gr με τους κωδικούς του τάξης. Όπως πάντα. Έτσι, μπράβο. Δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα με εισόδημα ατομικό 16.000 ευρώ και οικογενειακό 28.000 με προσάφιξη 1.500 για κάθε τέκνο. Είναι ένα εισόδημα το οποίο ακουμπά το μέσο Έλληνα. Ακουμπά, καλό ως εισόδημα. Η εξεργύρωση αυτών των βάουτσερ των ηλεκτρονικών που θα πάρουν είναι σε τουριστικά καταλήμματα, σε τουριστικά γραφεία, με την προϋπόθεση να είναι ενταγμένο όμως στο Μητρώο Παρόχων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πέρα από το κατάλημα το οποίο μπορώ να πάω και σε ένα τουριστικό γραφείο και να μετέχω σε μια εκδρομή που διοργανώνει το τουριστικό γραφείο. Η διάρκεια διαμονής και επιδότηση είναι για τα τουριστικά καταλήμματα
2 ή 3 διανυκτερεύσεις, επιδότηση 100%, με ανώτερο ποσό όμως ανά άτομο 40 ευρώ την ημέρα. Τι σημαίνει αυτό? Μία τετραμελή οικογένεια έχει επιδότηση 160 ευρώ την ημέρα. Οπότε πιστεύω ότι την ημέρα 160 ευρώ δεν είναι λίγο. Είναι πάρα πολύ καλό. Και θα σας πω το εξής. Στην Δυτική Ελλάδα, το μέσο κόστος διανυκτέρευσης το μήνα Αύγουστο του 2019, τα στοιχεία που είχα εγώ, ήταν 70 ευρώ. Έτσι. Είναι σημαντικό λοιπόν. Άρα μπορείς και στην Δυτική Ελλάδα να και κάνεις διακοπές. Να κάνεις διακοπές κανονικά. Στις 4 διανυκτέρευσεις. Συγγνώμη. Επιδότηση 80% στις 4 διανυκτέρευσεις με ανώτερο ποσό ανά άτομο τα 30 ευρώ την ημέρα. Τα ΑΜΕΑ επιδότηση 100% με ανώτερο ποσό τα 30 ευρώ την ημέρα. Και για τα τουριστικά γραφεία, όταν πάμε δηλαδή να μετέχουμε σε κάποια εκδρομή του τουριστικού γραφείου, επιδότηση του πακέτου έως 50% και 60% για τα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%. Ωραία. Το ανώτερο ποσό είναι 120 ευρώ ανά άτομο. Ωραία, πάμε και στον κοινωνικό τουρισμό για να ολοκληρώσουμε, γιατί θέλω και να ρωτήσω το Θεμιστοκλή πώς είναι η εικόνα, διαμορφώνεται η εικόνα με τα Airbnb, με τις κρατήσεις. Βοηθάει πάρα πολύ πάντως τον κλάδο και το τουρισμός για όλους και το πρόγραμμα του ΟΠΕΚΑ. Ωραία, πάμε να δούμε λίγο τον κοινωνικό τουρισμό. Γιάννη. Οι αιτήσεις λοιπόν έως 17 Ιουνίου στη σελίδα gov.gr. Η περίοδος του προγράμματος έως 31 Ιουλίου, προσοχή, για τους περσινούς κατόχους των βάουτσερ. Όποιος είχε πάρει βάουτσερ πέρυσι και δεν έχει κάνει χρήση, μπορεί μέχρι 31 Ιουλίου να κάνει χρήση, μετά πλέον το χάνει. Από 1η Αυγούστου έως 31 Ιουλίου του 2022 οι νέοι πλέον δικαιούχοι. Οι δικαιούχοι είναι 300.000 εργαζόμενοι. Και αρκεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το έτος δηλαδή, να είχαν πραγματοποιήσει ή 50 ημέρες εργασίας με εισφορές υπερεργατικής εστίας, ή να έλαβαν 50 ημέρες ειδική αποζημίωση παροχής προστασίας μητρότητος, ή να έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μήνες, ή να συγκέντρωσαν 50 μέρες αρθριστικά απόλυση παραπάνω περιπτώσεις, δηλαδή και ανεργία και εργασία και επιδοτούμενη ανεργία, να είναι 50 ημέρες το προηγούμενο έτος. Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Ανέργων του ΑΜΕΑ, του ΑΕΔ, κατά την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τα άτομα με ειδικές ανάγκες, έχουν ειδικά προνόμια όσον αφορά τον ΟΑΕΔ. Εξαιρούνται από αυτό το πρόγραμμα όσοι έχουν λάβει επιταγή για το προηγούμενο πρόγραμμα. Δεν ισχύει η υπογορήση για τα ΑΜΕΑ. Αυτοί λοιπόν που είχαν πάρει πέρυσι πρόγραμμα και το έχουν υλοποιήσει δεν μπορούν να πάρουν και φέτος. Και όσοι έχουν λάβει παροχή από άλλο φορέ για την ίδια περίοδο. Γιατί είπαμε τα προγράμματα είναι τρία: ΟΠΕΚΑ, Υπουργείο Τουρισμού και ΟΑΕΔ. Και υπάρχουν φυσικά τα κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση και η ασφαλιστική κατάσταση του κάθε δικαιούχου με τα κριτήρια που είπαμε και προηγουμένως. Η επιδότηση 6 διανυκτερεύσεις και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και από εκεί και πέρα πλέον υπάρχει μια διαδικασία ανάλογα με τα αστέρια των ξενοδοχείων, το πόσο επιδοτείται κατ' άτομο και αυτό, όπως και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τα οποία ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ειδικά για τα ΑΜΕΑ, είναι εντελώς δωρεάν για τα ίδια, γιατί είναι 50% επιδότηση και 50% μετέχει ο ΑΕΔ. Τα παιδιά έως 5 ετών και αυτά 100%. Είναι, 5 έως 10 ετών 50%. 100%. Ναι, ακριβώς. Το έκπτωση 25 ΟΕΔ, 25 πληρώνει ο γονέας. Και οι ενήλικες, το ποσό του εισιτηρίου μοιράζεται στα 3. Ο ΑΕΔ, επιδότηση. Μάλιστα. Και ο δικαιούχος. Άρα τώρα πώς διαμορφώνεται η κατάσταση λοιπόν, για το καλοκαίρι, για το δίμηνο τώρα, για τον Ιούλιο δεν ξέρω, για τον Ιούλιο-Αύγουστο, γιατί εκεί πια ποντάρουμε, στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Θα σου πω το εξής, Αμαλία. Το είχαμε πει και στην εκπομπή σου, εδώ, στην πολιτική οικονομία, το Μάρτιο μήνα. Είχαμε πει ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα όσον αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ιδιαίτερα στα πολυτελή ακίνητα με κοινόχρηση στην ιδιωτική πισίνα. Αυτό είναι για όμως μια ειδική κατηγορία. Ειδική κατηγορία, ναι, το είχαμε πει αυτό. Υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις και κοινοδιάσπορες, δεν ισχύει, τι δεδομένα είναι αυτά κλπ. Θα σας πω ότι πριν λίγες ημέρες βγήκε δημοσίευμα στην εφημερίδα Καθημερινή, έρευνα της εταιρείας RDNA, η οποία αναφέρει ότι η Ελλάδα έχει αύξηση των κρατήσεων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις για τα πολυτελή ακίνητα 120%, όταν το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 60%. Αυτό αφορούσε... όμως αυτή η κατηγορία τουριστών αφήνει χρήματα στην οικονομία. Αυτή αφήνει πάρα πολλά χρήματα στην οικονομία, γιατί πληρώνουν 1.000 ευρώ ανά εβδομάδα για να διαμείνουν σε πολυτελή ακίνητα. Mm-hmm. Το θέμα ποιο είναι τώρα. Βλέπουμε και έντονη κινητικότητα να καταγράφεται στους οδικούς τουριστικούς προορισμούς, κατά κύριο λόγο στην υπηρετική Ελλάδα. Σε ακίνητα πάλι βαχυχρόνια μίσθωση. Απλά να ξέρει ο κόσμος ότι όταν συζητάμε για ακίνητα βαχυχρόνια μίσθωση, δεν είναι πάρα πολλά. Αντιληφθούμε ότι μόνο στις Κυκλάδες υπάρχουν γίνει συνολικά 15.000 ακίνητα. Εκ των οποίων οι 2.500 περίπου στη Μύκονο, 2.000 στη Σαντορίνη και υπάρχουν πάρα πολλά νησιά της χώρας μας που μιλάμε για ακίνητα περίπου 100-150-200 ακίνητα. Οι προορισμοί που βλέπουμε κινητικότητα μεγάλη το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι η περιφέρεια Πελοποννήσου. Βλέπουμε μεγάλη κινητικότητα στην περιφέρεια της Ηπείρου, ιδιαίτερα στα παράλια της Ηπείρου. Βλέπουμε κινητικότητα στη Θεσσαλία και πρωταγωνίστρια μας είναι η Χαλκιδική. Ο λόγος που επιλέγω τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τόσο εν χώρο και τόσο αλλοδαπή, είναι και λόγω των οικονομικών δεδομένων, αλλά παράλληλα βλέπουμε ότι δεν έχουν ανοίξει και πολλά ξενοδοχεία.
Ναι. Δηλαδή το κακό, ναι, το φετινό, καλοκαίρι του 2021, είναι ότι ο κόσμος επιλέγει τις βαϊχρόνες μισθώσεις για τους προηγούμενους λόγους, αλλά δεν υπάρχουν και πολλά ξενοδοχεία ανοιχτά. Έχουν ανοίξει, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ξενοδοχείων που δεν έχει ανοίξει, ναι, γιατί ναι, δεν υπάρχουν κρατήσεις, δεν υπάρχουν προκρατήσεις ή θα είναι οι κρατήσεις last minute. Αυτό μας λένε όσους βγάζουμε εδώ και στην εκπομπή 24, τον Βασίλη Καλαμάκα και την Παρασκευή. Και υπάρχουν και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες που δεν μπορούν να βρουν προσωπικό πλέον. Τελευταία στιγμή που να βρουν προσωπικό. Γιατί το προσωπικό είχε αλλάξει, επειδή ακριβώς ήταν από πέρσι δεν λειτουργήσανε. Κάποιοι άλλαξαν να βρήκαν κάτι άλλο να απασχολούνται, γιατί δεν μπορούσαν να ζήσουν οι άνθρωποι με 534 ευρώ. Ακριβώς. Ή κάποιοι χωρίς τίποτα. Έτσι, θα βγάλουμε τον κύριο Χότζογλου την επόμενη Παρασκευή για να συζητήσουμε τα θέματα του ξενοδοχείου κλάδου. Μάλιστα. Άρα, ποια είναι η τάση τελικά? Η τάση είναι να γίνει βαϊχρόνια μίσθωση σε αποστάσεις περίπου 1,5 με 2 ώρες από τον νομό Αττικής, όσον αφορά τους δημότες του νομού Αττικής, όσον αφορά τις Βορειοελλαδίτες της Θεσσαλονικής, κατά κύριο λόγο Χαλκιδική, μονοήμερα, διήμερα, τριήμερα στη Χαλκιδική. Αυτή είναι η κινητικότητα. Στα νησιά. Στα νησιά. Η Λευκάδα είναι πρωταγωνιστής λόγω ότι μπορεί να πας ο δικός, και είναι εντελώς λογικό. Βλέπουμε μια μεγάλη κινητικότητα στη Λευκάδα. Καταγράφει κινητικότητα κιόλας και στη Ζάκυνθο, λόγω ότι είναι πολύ κοντά από την Κυλλήνη. Βλέπουμε κινητικότητα στον Πόρο. Γενικότερα τα νησιά αυτού του είδους βλέπουμε κινητικότητα τη φετινή χρονιά. Όσον αφορά τα νησιά των Κυκλάδων και τους διεθνείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας, κατά κύριο λόγο αυτοί απευθύνονται σε αλλοδαπούς ταξιδιώτες, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς θα ερχόντουσαν στη χώρα μας. Είτε υπήρχε η πανδημία, είτε δεν υπήρχε η πανδημία, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν την οικονομική δυνατότητα να κινηθούν με ασφάλεια, πολλές φορές με δικά τους ιδιωτικά αεροσκάφη. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε μία ερώτηση από τον Κωνσταντίνο τον Κουτρούλη, που είναι τηλεθεατής, χρόνια μας παρακολουθεί. Λέει, εσένα θυμίζω, Κλιμπάκα, η Ακαδημία Πλάτων σε τι θέση βρίσκεται αναφορικά με τις νέες αντικειμενικές? Λοιπόν, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή αν η Ακαδημία Πλάτων εντάσσεται στο πρώτο διαμέρισμα του Δήμου, ναι, Αθηναίων. Δεν θυμάμαι αυτό. Αλλά λόγω, οπότε παρατήρησα όμως γενικότερα να πούμε στον τηλεθεατή, όσον αφορά τις περιοχές που έχουν ανακοινωθεί έργα ανάπλασης. Είναι η περιοχή. Ακριβώς, η Ακαδημία Πλάτων είναι, ναι, ναι. Είδαμε αυξήσεις. Άρα, λογικά η Ακαδημία Πλάτων σε σχέση με την τιμή ζώνης του παρελθόντος, σίγουρα υπάρχουν αυξήσεις σε σχέση με το παρελθόν. 100%. Μια και λέγαμε για τον τουρισμό προηγουμένως, ναι, ναι, μέσα στην εβδομάδα αναμένουμε να ανοίξει το πρόγραμμα. Μέχρι τέλος εβδομάδας. Μου το είπε ο κύριος Παπαθανάσης στην συνέντευξη που τον είχαμε στο newsbomb.gr ότι μέχρι τέλος επόμενης εβδομάδας ανοίγει η δράση Σεπτεμβρίου. Μέσω ΕΣΠΑ. Θα είναι 30 Σεπτεμβρίου. 350 εκατομμύρια. Δεν είναι μικρό το πρόγραμμα. Όχι, βέβαια. Και είναι επιχορήγηση. 400.000 το ανώτερο για κάθε ξενοδοχείο. Επιχορήγηση, βέβαια. Δεν είναι δάνειο, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι όπως η εστίαση. Ακριβώς πατάει ακριβώς όπως η εστίαση. Ακόμα και οι περιορισμοί είναι οι περιορισμοί που έχει το πρόγραμμα της εστίασης. Θέλω να δούμε, να βάλουμε λίγο στο κομμάτι των ακινήτων και όλα αυτά που συζητάμε, που είναι πολύ σημαντικά και έχουμε και ερωτήματα. Να πάμε λίγο στα προγράμματα που τρέχουν. Είπαμε ότι τέλος της επόμενης εβδομάδας ανοίγει το πρόγραμμα, τη δράση μέσω ΕΣΠΑ για τον τουρισμό, που διαφέρει πάρα πολλές επιχειρήσεις. Τώρα με την επιδότηση παγίων δαπανών, τι γίνεται, Γιάννη, και σας παρακαλώ να βρούμε τη σχετική κάρτα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Είναι ύψος 500 εκατομμύρια. Ακριβώς 500 εκατομμύρια. Είναι χρήματα όμως τα οποία δεν θα έρθουν στη τσέπη του επιχειρηματία. Αυτά θα δημιουργηθεί ένα πιστωτικό το οποίο θα μπορεί να πληρώνει μελλοντικές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Έως 17 Ιουνίου στην σελίδα My Business Support θα μπορεί να κάνει την αίτησή του. 70-90% των ζημιών προφόρων θα είναι η επιδότηση αυτή. Οι δαπάνες οι οποίες μπορούν να καλυφθούν είναι δαπάνες που έχει παροχή σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες κοινής ωφέλειας, δηλαδή φως, νερό, τηλέφωνο, τηλεπικοινωνίες, ενίκεια και τόκη. Πίστοση μελλοντικών λοιπόν υποχρεώσεων σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση θα είναι η αίτηση έως 17 Ιουνίου, η οποία υποβάλλει ο επαγγελματίας. Ο υπολογισμός είναι η δεύτερη φάση του ύψους του πιστωτικού και σε τρίτη φάση η έκδοση του πιστωτικού που από αρχές Ιουλίου πλέον θα ξεκινά να κάνει συμψηφισμούς μέχρι τέλος 2021. Είναι η περίοδος η οποία θα ξεκινήσουν και τα καθαριστικά της εφορίας. Οπότε είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία πριν ξεκινήσει να πληρώνει το πρώτο καθαριστικό. Και οι προϋποθέσεις για να μπει σε αυτό το πρόγραμμα μια επιχείρηση να είναι πληττόμενες και να περιέχονται στη δημοσιευμένη λίστα των ΚΑΔ, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα με τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι σε αυτούς τους ΚΑΔ. Εξαιρούνται πολλά. Ακριβώς μας τα έλεγε και ο Νίκος Κουγιουμπίδης την προηγούμενη φορά. Και είχε δίκιο, ε! Βέβαια είχε δίκιο. Μας που αναρωτιόμασταν, ναι, και δύο, γιατί. Δεν είχε βγει προς τα έξω. Δεν είχε βγει προς τα έξω. Απλά ο Νίκος έχει πάρα πολύ καλή πληροφόρηση και λόγω επαγγέλματος και λόγω θεσμικού ρόλου τον οποίο έχει. Να απασχολούν τουλάχιστον ένα εργαζόμενο, άλλο αγκάθι. Άλλη αδικία. Βέβαια. Άλλο αγκάθι του προβλήματος. Γιατί δεν μπορεί μια επιχείρηση που δεν έχει εργαζόμενους να πει ότι αυτός δεν πλήρωσε το μερίδιο του στο ενίκιο ή στην κοινή ωφέλεια και αυτός πληρώνει ο άνθρωπος και δεν έχει δυνατότητα να πάρει κανένα εργαζόμενο.
να έχουν υποβάλει το έντυπο Ε3, γιατί βάσει του έντυπου Ε3 θα βγουν οι δαπάνες, οι οποίες είπαμε προηγουμένως, ο οποίος να έχει υποβάλει ΦΠΑ και εισόδημα, φόρο εισοδήματος, να παρουσιάζουν ζημιές προφόρων τουλάχιστον 30% και επίσης 30% να παρουσιάζουν μείωση του τζίρου, να μην ήταν προβληματικές το 2019 και πίσω και να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων, τονίζουμε αριθμό, όχι ονοματεπώνυμο εργαζομένου, αριθμό εργαζομένων, ως 31 Δεκεμβρίου του 2021. Άστε. Λοιπόν, και είπα, να μην, επειδή είναι πολλά τα θέματά μας... Να απαντήσω στον τηλεθεατή την Ακαδημία Πλάτωνος. Βεβαίως, βέβαια, στον Κωνσταντίνο τον Κουτρούλη, για την Ακαδημία Πλάτωνος. Είδατε, ήτανε, γι' αυτό του, αμέσως, άμεση ήτανε απάντηση. Από 900 έως 1200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο η τιμή ζώνης, τώρα έχουμε από 950 ευρώ σε 1300 ευρώ και ουσιαστικά είναι μια αύξηση από 5,5% σε κατώτερη τιμή και έως και 8,3% σε ανώτερη τιμή. Άρα αυξημένη. Τσιμπημένη. Τιμούλα. Εσύ, Κωνσταντίνο, που μένεις εκεί στην Ακαδημία Πλάτωνος. Να κρατήσει το ποιοσιακό του στοιχείο, στο άμεσο μέλλον θα έχει τελείως διαφορετικό κοστολόγιο και διαφορετική αξία. Έτσι αυτά λέει ο Θεμιστοκλής Μπάκας, ό,τι που είναι ειδικοί. Για να το λέει. Λοιπόν, για να το λέει κάτι ξέρει. Λοιπόν, πάμε και στο ΕΣΠΑ δικηγόρος, γιατί είχαμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα για αυτό το πρόγραμμα. Βεβαίως. Και θέλω να το πούμε, γιατί και είναι ένας κλάδος οι αυταπασχολούμενοι δικηγόροι, οι οποίοι έχει δεχθεί σοβαρό πλήγμα με κλειστά τα δικαστήρια όλο στο διάστημα. Έχουμε και πάρα πολλούς δικηγόρους στη χώρα μας. Πάρα πολλούς. Τι θα κάνουμε, δικηγόρους, γιατρούς. Το ενισχυτικό δεν είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς, το ενισχυτικό είναι ότι έχουν δουλειά όλοι. Είμαστε δικομανείς. Σωστό και αυτό. Συγγνώμη. Είμαστε δικομανείς. Έχουμε, δηλαδή άμα δούμε όλες τις ελληνικές που υπάρχουν. Στην Ελλάδα υπάρχει έντονο το φαινόμενο αυτό. Δεν είμαστε δικομανείς. Γιατί εδώ ο Γιάννης με έχει μπερδέψει με τις κάρτες. Λοιπόν. Έσπα λοιπόν για δικηγόρους. Από 16 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου στη σελίδα www.επενδύσεις.gr. Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι η αναβάθμιση του γραφείου του κάθε δικηγόρου με μηχανολογικό εξοπλισμό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Προϋποθέσεις είναι να υπάρχει έναρξη επαγγέλματος ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020. Φυσικά να είναι φυσικό πρόσωπο δικηγόρος, δηλαδή εξαιρούνται οι τα νομικά πρόσωπα, οι εταιρείες δηλαδή. Εταιρείες των νομικών. Να έχουν κύριο ΚΑΔ έναν από τους επιλέξιμους όπως αυτοί αναφέρονται στην απόφαση. Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια άσκηση επαγγέλματος, δηλαδή να μην έχουν τελειώσει μόνο απλά το πανεπιστήμιο, απλά να έχουν και άσκηση δραστηριότητας. Να τηρούν τα ανάλογα βιβλία, είτε αυτά είναι β' κατηγορίες είτε γ' κατηγορίες, απλογραφικά ή διπλογραφικά. Να υποβάλουν μία μόνο αίτηση αναφημή. Πολύ μεγάλη προσοχή, γίνεται διασταύρωση αυτόματα, γιατί είναι πολλοί οι οποίοι σκέφτηκαν ίσως να βάλουν και δεύτερη. Και υπάρχει προϋπόθεση μία αίτηση αναφημή. Μην κάνετε. Ακριβώς. Λαμογές μην κάνετε. Όπως οι άλλοι που δηλώναν κάτι τετραγωνικά για να πάρουν την επιστρεπτέα και πόσα άτομα κτλ. Μα δεν είναι θέμα πανδημίας αυτό. Να θυμάστε στη λειψιδρία του 1992-93, που ήταν μικρή και τότε. Γι' αυτό σας το λέω που είμαι μεγάλο και συνταξίγω πλέον. Ότι βρέθηκε, γιατί δήλωνε στο λογαριασμό της ΕΙΔΑΠ πόσα άτομα φιλοξενεί για να έχει πλέον το νερό του να καταναλώνει. Βρέθηκε η Αθήνα να είναι γύρω στα 11 εκατομμύρια κάτοικοι. Φαντάσου τι βλέπει τώρα. Ή το ελληνικό μυαλό, ή το δαιμόνιο. Ωραίος Έλληνες. Ναι, ωραίος Έλληνες. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε στο ύψος επιδότησης. Τα έσοδα που είχε τη διάρκεια 1η Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου του 2019, εάν είναι από 0 έως 20.000 ευρώ, η επιχορήγηση είναι 2.000 ευρώ. Από 20.001 ευρώ εισόδημα έως 40.000 η επιχορήγηση είναι 1.500 ευρώ. Από 40.001 έως 60.000 η επιχορήγηση είναι 1.000 ευρώ και πάνω από 60.000 η επιχορήγηση είναι 500 ευρώ. Όσοι έχουν κάνει έναρξη το 2020, το ανώτερο ποσό επιδότησης είναι τα 1.500 ευρώ και προσοχή, εξαιρούνται από τις δαπάνες τα κινητά τηλέφωνα, τα τάμπλετ, σερβερ, τα τέλη σύνδεσης, οι συνδρομές και πάγια με κόστος κάτω των 1.500 ευρώ. Δηλαδή ό,τι πληρώνουμε κάθε μέρα δηλαδή. Ακριβώς. Δηλαδή θα πρέπει να πάρει λάπτοπ και όχι τάμπλετ για να μπορεί να κάνει αυτό. Τα μικρόφωνα, κάμερες, όλο αυτό το κομμάτι, ποντίκια, πληκτρολόγια. Αυτά είναι που επιδοτούνται. Μάλιστα. Okay. Αυτό είναι το πρόγραμμα λοιπόν για τους δικηγόρους, γιατί είχαμε τηλεφωνήματα αρκετά. Και να πούμε ότι πλέον με τους δικηγόρους πολλά πράγματα θα γίνονται ηλεκτρονικά. Είδαμε τελευταία ότι ακόμα και τα διαζύγια δεν θα πηγαίνουν πλέον οι σύζυγοι που θέλουν να χωρίσουν σε κάποιο δικαστήριο. Συνενετικά θα τα αναθέτουν σε δικηγόρους και οι δικηγόροι λοιπόν μέσω τηλεδιάσκεψης θα λύνουν το πρόβλημα και θα δίνουν και το διαζύγιο. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε εκεί πέρα. Αν τα διαζύγει τώρα με ένα κλικ θα γίνεται. Ένα κλικ και παίρνει το διαζύγιο. Τσακ, δεν χρειάζεται. Κατευθείαν. Οπότε όποιο θέλει να χωρίσετε, χωρίστε τώρα που είναι εύκολο. Όχι, προ Θεού, μην το πάρετε σοβαρά. Έτσι αλλιώς κίνητρο για φορολογικές δηλώσεις να χωρίσετε δεν έχετε. Μπράβο. Έχει απόλυτο δίκιο τώρα. Αμέσως εκεί το πήγε, Χατζησαλάτα. Δηλαδή είσαι απίστευτο. Μα πάει μόνο του. Λοιπόν, θα βάλουμε μια τελεία. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα αφού έχουμε θρίλερ στο Ρολαν Γκαρός. Παίζει ο Τσιτσιπάς με το Σβένε, πώς το λένε, το Γερμανό τέλος πάντων.
Ενώ πήγαινε πολύ καλά, τώρα πάει κάτι στην πορεία, χάλασε. Έχουμε thriller, θα δούμε τι θα γίνει. Ευχόμαστε. Όλα καλά θα πάνε. Να πούμε πολλά συγχαρητήρια στην Μαρία Σακαρά. Σακαρή, συγγνώμη, πολλά συγχαρητήρια. Και θέλω να κάνω και ένα σχόλιο, θα μου το επιτρέψετε. Και ως γυναίκα. Λοιπόν, θαυμάζω όλες τις γυναίκες και κυρίως από που πραγματικά μεσουρανούν και είναι επιτυχημένες με την αξία τους και κυρίως τις Έλληνες αθλήτριες που μας έχουν βγάλει προπρόσωπους ως χώρα εννοώ και μας έχουν κάνει περήφανος πάρα πολλές φορές. Η Μαρία Σάκαρη έχει πραγματοποιήσει έναν άθλο. Βέβαια. Ένα κορίτσι 25 χρονών, το οποίο κατάφερε να φτάσει στους 4 του Ρολάν Γκαρός με απίστευτους αγώνες και αλίμονο ο κομπλεξισμός, η μικροψυχία. Και δεν ξέρω τι άλλο να πω. Δεν θέλω να μιλήσω για πολιτικές αιμονές, γιατί μακριά από εμάς και τους τρεις αυτό. Το τι διάβασα στα social media, γιατί η Μαρία. Και θα το πω, γιατί δεν είναι. Έχει σύντροφός, είναι ο γιος του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι ρόλο παίζει αυτό, αν πες ότι ήταν του Τσίπρα, ήταν τη Φόβη Γεννηματά, να μην τους βάλω όλους μέσα. Σημαίνει κάτι αυτό για τη Μαρία Σάκαρη? Συγγνώμη, δηλαδή, ρωτώ. Δεν έχει δικαίωμα και ο γιος του Πρωθυπουργού, οποιοδήποτε πολιτικού, αλλά τώρα τυχαίνει να είναι του Πρωθυπουργού, να έχει οποιαδήποτε σχέση με οποιαδήποτε κοπέλα και βγάζουμε όλοι μας τον κομπλεξισμό και τη μικροψυχία και τον μισογυνισμό σε ένα κορίτσι που έκανε την Ελλάδα υπερηφανή? Όχι. Συγγνώμη, δεν το δέχομαι ως γυναίκα, ως μητέρα ενός κοριτσιού. Πολλά συγχαρητήρια στη Μαρία Σάκαρη. Και φυσικά δεν με απασχολεί καθόλου ποιος είναι ο σύντροφος της Μαρία Σάκαρη. Και ο σύντροφος της Μαρία Σάκαρη λέγεται Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί. Συγχαρητήρια για αυτή τη θέση, Μαρία. Και δεν θα με απασχολούσε αν λεγόταν και Κωνσταντίνος Τσίπρας. Το λέω, ή Κωνσταντίνος οτιδήποτε άλλο. Το λυπηρό είναι ότι δεν γνωρίζαμε τη συγκεκριμένη αθήτρια νωρίτερα. Το λυπηρό αυτό είναι. Το λυπηρό είναι. Να ξέραμε την πορεία της νωρίτερα. Το λυπηρό είναι ότι κάποιοι εύχονταν, συγγνώμη που στο λέω και το έζησα και είναι ντροπή πραγματικά, να χάσει Μαρία Σάκαρη επειδή είναι ζευγάρι με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Αλίμονο, αν μη τι άλλο, αυτή η χώρα έτσι δεν θα πάει ποτέ μπροστά. Μικροψυχία και μισογυνισμός σε όλο το μεγαλείο. Συγγνώμη, αλλά εγώ έτσι το βλέπω και δεν στιγματίζω κάποιους. Από όποιους και αν προέρχονται τα σχόλια, γιατί μπορούμε να προέρχονται από διάφορες κατηγορίες, κοινωνικές, από πολιτικούς χώρους. Εγώ δεν εννοώ κάτι, αλίμονο. Αν μη τι άλλο, η Μαρία Σάκαρη πραγματοποίησε και να ξαναπώ. Αθλήτρια. Μα είναι ένα άθλο η κοπέλα. Πήγε στους 4 στο Ρολάν Γκαρός. Τι άλλο να πούμε δηλαδή. Δύο Ελληνόπουλες στις 4. Ναι, και ο Τσιτσιπάς δεν έχουμε. Και να χάσει σήμερα ο Τσιτσιπάς το ίδιο θα πω και για το Στέφανο. Γιατί ακούγεται, όχι, έχει ύφος, γιατί πήγε και διασκέδασε. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Έχουν σκεφτεί όλοι αυτοί που κάνουμε εύκολα, ξέρεις, τις κρίσεις αυτές, αυτά τα παιδιά, τι έχουν περάσει και τι έχουν θυσιάσει για να φτάσουν εκεί που φτάσανε. Βέβαια. Με δικά τους έξοδα. Όχι της πολιτείας, όχι της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης. Με δικά τους χρήματα, ενώ των οικογενειών τους, τους στηρίξανε και φτάσανε εκεί που φτάσανε. Γι' αυτό να είμαστε όλοι πολύ πιο προσεκτικοί. Και να πούμε γιατί. Για αυτό το κομμάτι. Ναι, θέλω να το σχολιάσεις και να πάμε στην συγγνώμη. Ένα κομμάτι μόνο γι' αυτό. Εγώ χαίρομαι πάρα πολλούς ανθρώπους που μπαίνουν σε διαδικασία 4 χρόνια από τη ζωή τους να κάνουν κάθε μέρα το γυμναστήριό τους, να κάνουν συγκεκριμένο τρόπο διατροφής, τρόπο ζωής, να κοιμούνται νωρίς. Εγώ θα σου πω έτσι 4 χρόνια. Για να πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες για να τρέξουν 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Όλη τη ζωή, 4 χρόνια παλεύεις με στόχο αυτά τα 10 δευτερόλεπτα, τα οποία κάποιος μπορεί να κάνει 9 και σε περάσει. Δηλαδή είναι απίστευτο, αυτοί οι άνθρωποι κάνουν μεγάλο άθρο στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή ζουν σαν πραγματικά πρωταθλητές. Κάθε ημέρα. Και αυτά πρέπει να είναι και τα πρότυπα. Και όχι κάτι άλλο για τα νέα παιδιά. Αυτά είναι τα πρότυπα. Αυτά τα Ελληνόπουλα θέλουμε. Και να θυμίσω ότι είχε επακολουθήσει μετά τις δηλώσεις τις οποίες είχε γίνει πλέον με την αθλήτρια για την σεξουαλική παρενόχληση του Μπακατόρου. Θυμάστε. Το MeToo, ναι. Το αυτό που γίνει. Και αυτό που πρέπει να τονίσουμε, αν δεν κάνω λάθος, πιστεύω ότι δεν κάνω λάθος, απλά και μόνο έτσι. Ότι η μητέρα της Σάκανη, η Αγγελική Κανελοπούλου, αυτή η οποία είχε κάνει το τένις γνωστό στη χώρα μας. Έτσι και η κόρη της την έχει ξεπεράσει κατά πολύ. Και μπράβο. Επειδή τους. Ακούμε Σάκανη, λοιπόν, να ξέρουμε ότι είναι η κόρη της Κανελοπούλου. Και καλά, έκανε το τόπο και την διέφυγε, βεβαίως, Γιάννη. Λοιπόν, και ξαναλέω πολλά συγχαρητήρια και στους δύο αθλητές μας που μας κάνουν υπερήφανους στο Ρολάν Γκαρός στο Παρίσι. Δίνει τη μάχη του ο Στέφανος Τσιτσιπάς, να το ευχηθούμε ολόψυχα. Καλή επιτυχία, αλλά ακόμα και αν δεν αν χάσει αυτή τη μάχη, έχει κερδίσει τόσες άλλες μάχες, μας έχει κάνει τόσο πολύ υπερήφανους όλους τους Έλληνες. Είμαστε υπερήφανοι και χαμογελάμε για αυτά τα παιδιά. Για όλα αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, μου βγήκε λίγο το πατριωτικό, νομίζω όμως ότι και λίγο το γυναικείο, και με ενόχλησε από χθες. Σε πάρα πολλά παιδιά είναι αυτά τα οποία πραγματικά έχουν θυσιάσει τη ζωή τους. Τι να πει κανείς για τον Πετρούνια.
Εγχειρισμένος γιατί... ο άνθρωπος τόσες φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Δεν συζητώ. Αλλά στη Σάκαρη βγάλανε και ένα μισογυνισμό. Με ενοχλεί αυτό. Με ενοχλεί αφάνταστα. Συγγνώμη που το λέω. Είναι, και... Δεν έχουμε τι να πούμε και λέμε ότι να είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, και με αυτό και συγγνώμη λοιπόν για το μονόλογο. Και, αλλά πρέπει λίγο. Εντάξει, να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους και να είμαστε. Όχι, αυτή δεν είναι μεγαλοψυχία που λέω αυτή. Είναι δικαιοσύνη. Βέβαια. Είναι θέμα ηθικής. Και σεβασμού σε αυτά τα παιδιά. Και σεβασμού, ακριβώς, και το είπε πολύ σωστά και εσά, σεβασμού σε αυτά τα παιδιά. Όχι μόνο στη Σάκαρη και στον Τσιτσιπά, σε όλους. Γιατί πραγματικά έχουμε αθλητές που. Διαμάντια. Διαμάντια. Χώρο 8 εκατομμυρίων. Σε μια χώρα που δεν έχει τις υποδομές ούτε την οικονομική υποστήριξη προς τους αθλητές. Βεβαίως. Έτσι. Πώς τη λένε την αθλητρία, την ξεχνάω στο επικοντό. Επικοντό, δεν τώρα θα τη θυμηθώ. Λοιπόν, δεν θα θυμάμαι όλα τα ονόματα των αθλητριών. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Πολιτική και Οικονομία εδώ στο Attica TV. Μιλάμε για τις αντικειμενικές αξίες. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτό το κομμάτι γιατί διαφέρει πολύ κόσμο. Γιάννης Χατζησαλάτας, Θεμιστοκλής Μπάκας. Και νομίζω ότι σας δώσαμε κάποια στοιχεία. Θα πούμε και τις στρεβλώσεις σε κάρτα που μας έχει στείλει ο Θεμιστοκλής για να δούμε ποιες είναι οι στρεβλώσεις. Πριν όμως από αυτά, θα πάμε στο αυτοδιοικητικό δελτίο με τη Ματίνα Πολυχρόνη. Ματίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαλία. Καλησπέρα σε όλους. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την τηλεργασία στο δημόσιο. Mm-hmm. Όπως επεσήμανε ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης, από την τηλεργασία θα εξαιρεθούν οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών, ενώ για τους εργαζόμενους θα είναι προαιρετικοί. Παράλληλα, τόνισε ότι θα ζητηθεί η γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται. Τα αναπτυξιακά έργα στους Δήμους Αλίμου, Γλυφάδας και Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, που εντάσσονται στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που είχε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας με τους τρεις δημάρχους. Παράταση μετά και τις 23 του μήνα, που λύγει η προθεσμία για τα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, θα ζητήσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Στόχος να προλάβουν όλοι οι Δήμοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να απορροφήσουν τα χρήματα για να τρέξουν οι διαγωνισμοί. Την ένταξη νέων έργων αλλά και την εξέλιξη των ήδη υπάρχοντων προβλέπει η πρώτη τροποποίηση του προγράμματος εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας για το οικονομικό έτος 2021 που υπερψηφίστηκε κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μεταξύ των νέων έργων είναι και η δρομολόγηση της δημιουργίας νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική αλλά και η ανάπλαση του κημητηρίου σχιστού, το οποίο μάλιστα επισκέφτηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης. Εορταστική εκδήλωση για τα 144 χρόνια προσφοράς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού διοργανώθηκε στον προαύλιο χώρο του Ζαπίου Μεγάρου. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης ευχαρίστησε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για το ανθρωπιστικό έργο που προσφέρει και επεσήμανε ότι Περιφέρεια και Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα συνεχίσουν να στηρίζουν το έργο του. Και κλείνοντας, εθελοντική αιμοδοσία από τον Δήμο Αθηναίων τη Δευτέρα, 14 του μήνα, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, στο πρώτο. Το πολυδύναμο κέντρο Σόλωνος 78 από τη 1 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Και με αυτή λοιπόν την είδηση κλείνει για σήμερα το αυτοδιοικητικό δελτίο. Ευχαριστούμε πολύ τη Ματίνα Πολυχρόνη. Ματίνα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, έχουμε τον Γιάννη Τοδαβερώνη, τον πρόεδρο Εστιατόρων Αττικής. Πριν συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε, να βάλουμε ένα απόσπασμα από τον Λευτέρη τον Λαζάρου που μίλησε τον πρωί στον Γιώργο τον Παπαδάκη. Είναι φίλος μας. Εμένα είναι και φίλος μου προσωπικός. Έχουμε κάνει μαζί διακοπές. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Καλά, σεφ, δεν το συζητώ. Ο οποίος σχολίασε τα λεγόμενα του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Ανάπτυξης και Παιδίσεων, ότι όσοι δεν είναι εμβολιασμένοι δεν θα μπορούν να μπαίνουν στα καταστήματα. Υπάρχει σκέψη από φθινόπωρο να μην μπορούν να εισέρχονται σε εσωτερικούς χώρους στα καταστήματα εστίασης. Πάμε να ακούσουμε τον Λευτέρη Λαζάρου και θα συνδεθούμε με τον Γιάννη Τοδαβερώνη. Εγώ δεν προτίθεμαι να κάνω τίποτα από αυτά. Δεν θα αστυνομεύσω εγώ τον εμβολιασμό. Και ούτε θα μπω στην. Στη λογική να συγκρουστώ με άλλες κοινωνικές ομάδες. Εάν μπορώ να πείσω κάποιον να εμβολιαστεί, καλώς να το κάνω, αν μπορώ να το κάνω αυτό. Η πολιτεία οφείλει να πείσει τους λόγους που πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι. Για την οικογένειά μας, για την προστασία των άλλων συναδέλφων μέσα στο χώρο, για τη δική μας την υγεία και ασφάλεια. Από εκεί και πέρα εγώ δεν μπορώ να κάνω την αστυνόμευση και δεν έχω και το δικαίωμα, νομίζω, συνταγματικά, να απαγορεύσω την είσοδο σε εστιατόριό μου
Κανενός. Αν έχω έναν αρνητή, κύριε Παπαδάκη, θα πρέπει να τον πείσω να αλλάξουν τα δεδομένα, τις σκέψεις του. Είναι μια δύσκολη εξίσωση, θα το παλέψω όμως. Είναι συνεργάτες μου πάρα πολλά χρόνια και πιστεύω ότι μέχρι τώρα καλά τα έχω πάει με τους συνεργάτες μου. Προσπάθησα, ακόμα και δανειζόμενος, να κρατήσω κάθε θέση εργασίας. Ξεκάθαρος ο Λευτερής Λαζάρου και θέλω να πω ότι πραγματικά σέβεται τους εργαζόμενους του. Του τιμά και ακόμα σε αυτές τις δύσκολες περιόδους που πέρασε η εστίαση με το lockdown και κλειστά για 7 μήνες στα καταστήματα, πραγματικά εξασφάλισε και διασφάλισε, διασφάλισε θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις του. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη Δαβερόνι και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη φορά που είναι μαζί μας εδώ στην εκπομπή Πολιτική και Οικονομία. Είναι φίλος της εκπομπής και φίλος μου προσωπικός πια. Γιάννη Δαβερόνι, καλησπέρα. Γιάννη Χατζησαλάζα, Θεμιστοκλής Μπάκας μαζί μου. Λοιπόν, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη φορά που είμαστε μαζί. Έβαλα τον Λευτέρη Λαζάρου και όχι τυχαία, γιατί μιλήσαμε το πρωί, σε πήρα, γιατί ήθελα την άποψή σου για αυτό το θέμα που έχει προκύψει και θέλω να το συζητήσουμε. Ο Λευτέρης Λαζάρου είπε: δεν μπορώ να κάνω τον αστυνόμο, αυτό είπε. Και βεβαίως θα προσπαθήσω να πείσω αυτούς που είναι επιφυλακτικοί στο να εμβολιαστούν, να εμβολιαστούν, αλλά δεν πρόκειται να διώξω εργαζόμενό μου ή πελάτη μου επειδή δεν έχει εμβολιαστεί. Θέλω τη δική σου άποψη ως Προέδρου και των Εστιατόρων Αττικής. Κοιτάξτε, έχει δίκιο ο κύριος Λαζάρου. Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στην λογική και στη διαδικασία να απαγορεύουμε στους πελάτες μας να μπαίνουν στα καταστήματά μας. Το νομικό πλαίσιο αυτό είναι συγκεκριμένο. Εμείς έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες είναι ανοιχτές οι πόρτες, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος μπαίνει ελεύθερα μέσα, όπως και ο κάθε έλεγχος ο οποίος γίνεται στο εστιατόριό μας. Θα πρέπει η κυβέρνηση, κάνοντας κάποιες κινήσεις, βλέπω ότι γίνεται και μια διαδικασία, να πείσει τον κόσμο να εμβολιαστεί, να υπάρχει ασφάλεια γενικότερη και να φύγουμε από όλη αυτή την πανδημία η οποία έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα και να μπούμε πάλι σε μια κανονικότητα. Άρα θεωρώ ότι είναι θέμα της κυβέρνησης, δεν είναι θέμα δικό μας. Εμείς από τη μεριά μας ως επιχειρηματίες της εστίασης προσπαθούμε να βοηθήσουμε και το δείξαμε όλο αυτό το διάστημα. Ξέρετε, γνωρίζουμε όλοι ότι ήμασταν τουλάχιστον 7 μήνες κλειστά για αυτό το λόγο, συσσωρεύοντας μεγάλα οικονομικά προβλήματα στις επιχειρήσεις της εστίασης. Άρα νομίζω ότι έχουμε δείξει το καλό παράδειγμα. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε τους αστυνόμους μέσα στα εστιατόρια τα οποία διατηρούμε. Μάλιστα, είναι ξεκάθαρος ο κ. Δαβερόνης. Εγώ θα συμφωνήσω και μαζί του. Και το πρωί που μιλούσαμε είχε απόλυτο δίκιο ότι εγώ δεν μπορώ να ζητάω. Τι θα ζητάω, δείξε μου το. Θα βάλω έναν υπάλληλο, ο κύριος Δαβερόνης, να λέει δείξε δεδομένο, μου το πιστοποιητικό. Αυτό είπε ο κύριος Καβαθάς. Αυτό είπε ότι είναι και προσωπικό δεδομένο. Αν θα πρέπει να έχεις μηχάνημα, θα πρέπει να επιβαρυνθεί η επιχείρηση να πάρει μηχάνημα με άλλα χρήματα. Λοιπόν, και τώρα θα έρθουμε σε αυτό το κομμάτι. Το πλέον πώς είναι η κατάσταση, γιατί ενώ πήγε καλά στην αρχή, φαίνεται ότι λίγο έχει πέσει η κίνηση, θα μας το πει ο κύριος Δαβερόνης. Και πώς προχωράει το πρόγραμμα της εστίασης, κύριε Δαβερόνη. Και μετά θέλω να ρωτήσω, να σε ρωτήσουν και οι αγαπητοί φίλοι εδώ. Εντάξει, ο κλάδος ξεκίνησε πολύ δυναμικά, όντως. Ήταν κάτι το οποίο έλειπα από τους φίλους και πελάτες. Πράγματι, δηλαδή, ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά. Από εκεί και πέρα έχουμε μπει, εντάξει, η ροή των πελατών γενικότερα είναι Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο έχουμε περισσότερο κόσμο, τις καθημερινές έχουμε λιγότερο. Εντάξει, έχει ο κόσμος προβλήματα. Δηλαδή, ξέρετε, ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων της κοινωνίας σε οποία ζούμε, ζούσε με 534 ευρώ. Άρα, πολύ σωστά το λέτε, κύριε Δαβερόνη, πολύ σωστά το λέτε. Άρα εδώ ποιος έχει τώρα τα χρήματα να αρχίσει να βγαίνει στα εστιατόρια, να ψωνίσει το σούπερ μάρκετ, να πληρώσει υποχρεώσεις. Έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Θεωρώ ότι θα κάνουμε την κάθε δυνατή προσπάθεια να επανέλθουμε. Φυσικά θέλουμε και την ανάλογη στήριξη, διότι και μόνοι μας δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι θα πρέπει να τουλάχιστον οι υποχρεώσεις οι οποίες έχουν ανακοινωθεί και ότι πρέπει να τις πληρώσουμε την 1η-1η 22, έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα και επειδή δεν υπάρχει και τουρισμός και η δουλειά μας δεν είναι στα επίπεδα τα οποία περιμένουμε, θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά θα πρέπει να πάνε προς τα πίσω, να συνεχιστεί η στήριξη όσον αφορά και στα ενίκια. Είναι κάτι δεν υπάρχει οποίο... Αυτό θα το ρωτήσω. Ναι, Θεμιστοκλή. Κύριε Δαβερόνη, μια ερώτηση. Ακούσαμε ότι θα μπούμε στη διαδικασία πλέον να υπάρχει μια οικειοθελή διαπραγμάτευση με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Εσείς το βλέπετε αυτό, γιατί ξέρετε, εγώ έχω δει και το 2020 που συστέγαμε αυτό το κομμάτι, το Σεπτέμβριο μήνα, δηλαδή πριν το δεύτερο lockdown, δεν είδα καμιά οικειοθελή διαπραγμάτευση ή μείωση του μισθώματος. Και δεύτερο, θα σας ρωτήσω, εάν βλέπετε να υπάρχουν εξώσεις, δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαδικασίες εξώσεων για οφειλές σε επιχειρηματίες της εστίασης. Μάλιστα.
Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο και σας ευχαριστώ πολύ για το ερώτημά σας. Είναι πολύ δύσκολο να έρθουμε σε έναν συμβιβασμό, να σας το πω έτσι γενικότερα, με τους ιδιοκτήτες. Ξέρετε και αυτοί έχουν επενδύσει πάνω σε κάποιο κτίριο, άρα τα χρήματα που ζητάνε θεωρούν ότι πρέπει να τα πάρουν. Τώρα, η επιχείρηση, έχοντας να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα τα οποία γνωρίζετε όλοι, προσπαθεί να πληρώσει και το ενίκιο, αλλά να πληρώσει και τους υπαλλήλους. Μιλάμε στην περίπτωση που θα ξεκινήσουμε να πληρώνουμε. Τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν πληρώνουμε τα ενίκια τα οποία έπρεπε να δίνουμε. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση της πολιτείας, μια παρέμβαση της κυβέρνησης, έτσι ώστε να βρεθεί μια μέση λύση, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν και οι ιδιοκτήτες, αλλά να μπορεί και η επιχείρηση εστίασης να μην βάλει λουκέτο, να κρατηθεί. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, όσον αφορά τις εξώσεις, κατά την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να γίνει. Νομίζω και οι ιδιοκτήτες πρέπει να καταλάβουν ότι έχει συμβεί μια μεγάλη. Υπάρχουν όμως και ιδιαίτερες περιπτώσεις. Ασφαλώς και υπάρχουν. Εδώ, γιατί εγώ έχω την εικόνα, κύριε Βερόνη, ότι σε συμβόλαια που λήγουν, δηλαδή που έλεξαν το 2021, οι ιδιοκτήτες θέλουν να ανανεώσουν το μισθωτήριο συμβόλαιο. Ναι. Και ο άλλος έχει κάνει επένδυση ο επιχειρηματίας εστίασης. Ναι. Κλειστός όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έκανε επένδυση και θα χάσει λεφτά της επένδυσης κιόλας. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Πραγματικά σας το λέω. Εμείς από την πρώτη στιγμή το φωνάζαμε και μάλιστα μέχρι τέλος του 2020 πληρώναμε και το 60% του ενοικίου και πολλοί συνάδελφοι επιχειρηματίες δεν είχαν να το δώσουν. Παρ' όλα αυτά, διορθώθηκε αυτό μετά από παρεμβάσεις δικές μας. Τώρα, εγώ νομίζω ότι σας το είπα ξεκάθαρα. Πρέπει να παρέμβει η πολιτεία να λυθεί και αυτό το πρόβλημα τουλάχιστον για τους επόμενους 18 μήνες. Αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί θα συνεχιστεί πιθανόν. Και με την όλη διαδικασία την οποία συζητάμε, διότι κάποιοι μπορεί να μην εμβολιαστούν και άρα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και να συνεχιστούν, δηλαδή να υποθεί από την κυβέρνηση ότι ξέρετε πρέπει πάλι να μπούμε στη διαδικασία να κλείνουμε τις επιχειρήσεις, αν και εφόσον, δεν θέλω να το πιστέψω, αλλά υπάρχει ένα ενδεχόμενο. Εμένα, αν με ρωτάγατε προσωπικά πριν ξεκινήσει όλη αυτή η κατάσταση, ότι θα κλείσει η επιχείρηση την οποία έχω, το εστιατόριο το οποίο έχω εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, δεν θα το πίστευα ποτέ στη ζωή μου. Και όμως συνέβη. Άρα όλα πρέπει να τα περιμένουμε. Νομίζω όμως ότι πρέπει να γίνονται παρεμβάσεις για να μην δημιουργούνται προβλήματα. Εξώδικα έχουν ξεκινήσει να έρχονται γενικότερα. Δηλαδή, εκτός από τους ιδιοκτήτες οι οποίοι ζητάνε τα ενίκαιά τους, κάποια στιγμή θα τα ζητήσουν και είναι λογικό. Δίνουν τον χώρο τον οποίο έχει ένας επιχειρηματίας και δουλεύει. Έχουν ξεκινήσει να έχουν εξώδικα και από τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουν αρχίσει οι δήμοι να πιέζουν σιγά-σιγά. Εντάξει, η κανονικότητα που νομίζουν όλοι ότι έχει επανέλθει δεν είναι ακόμα σε αυτά που είχαμε σταματήσει. Καλά, δεν ξέρω. Ο κ. Βερόνης ξέρει πολύ καλά τον κλάδο. Ο κ. Βερόνης έχει απόλυτο δίκιο ότι ο κόσμος θεωρεί ότι η πανδημία του κορονοϊού έχει ολοκληρωθεί και ο κορονοϊός δεν υπάρχει. Ενώ υπάρχει ανάμεσά μας, ζει ανάμεσά μας και το ζούμε κάθε μέρα. Το Γιάννης της σαλάτας. Ξεχνάμε εύκολα σε αυτή τη χώρα και δεν πρέπει να ξεχνάσουμε. Και ξεχνάμε και κρίνουμε εύκολα. Γιάννη. Καλησπέρα κύριε Βερόνη. Πρώτα απ' όλα είπατε προηγουμένως για αυτά τα οποία έχετε να πληρώσετε που έχουν πάρει μια παράταση μέχρι τέλος του χρόνου και θα ξεκινήσουν να πληρώνονται από αρχές του επόμενου σε 12 άτοκες ή 24 με 2,5% επιτόκιο. Μην ξεχνάμε ότι είναι να πληρωθούν και επιστρεπτές προκαταβολές πλέον από την 1η-1η του 2022. Μην ξεχνάμε ότι έρχεται ένφυα, έρχεται εισόδημα. Φτάνει. Πραγματικά είναι πολλές υποχρεώσεις. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω εγώ, γιατί πραγματικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, είναι το γεγονός, και για να μην κρυβόμαστε, υπήρχαν πάρα πολλοί συνάδελφοί σας που είχαν δημιουργήσει αθέμητο ανταγωνισμό και μιλάω για την εργασία. Πολλές φορές η τετράωρη απασχόληση ήταν υποκρυπτόμενη. Η κάρτα, η ψηφιακή, πιστεύετε ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στον κλάδο σας και ότι αυτό πλέον θα ανεβάσει το κόστος των παροχών σας, τα οποία έχετε προς τον πολίτη? Και δεύτερον, αυτό το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη ανατίμηση των προϊόντων για τις πρώτες ύλες. Και σε διεθνές επίπεδο. Και σε διεθνές επίπεδο. Ανεβαίνουν στα χρηματιστήρια. Ακριβώς. Προϊόντων. Πιστεύετε ότι όλο αυτό θα ανεβάσει επάνω τις τιμές στις παροχές τις οποίες έχετε, με αποτέλεσμα πλέον οι λίγοι πελάτες που έρχονται, με τη μικρή αγοραστική αξία την οποία έχουν πλέον και δυνατότητα, επάνω σε ανατιμήσεις και πάνω στην ψηφιακή κάρτα, λοιπόν, να υπάρχουν ακόμα πιο δύσκολες ημέρες για εσάς? Μας απαντήσει ο κ. Ζαβερόνης και έτσι να ολοκληρώσουμε. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Χατζησαλάτα, όσον αφορά το κομμάτι το εργασιακό, είμαστε ξεκάθαροι πάνω σε αυτό. Τώρα, το ότι κάποιοι επιχειρηματίες μπορεί να έχουν κάποιους υπαλλήλους για 4 ώρες, είναι η κάθε επιχείρηση έχει τη δικιά της ιδιαιτερότητα και λειτουργεί όπως νομίζει. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι εκεί πρέπει να μειωθούν οι ασφαλιστικές φορές. Το φωνάζουμε συνέχεια. Δεν μπορεί τώρα σε αυτή την περίοδο την οποία ζούμε,
Προτιμότερο να δίνουμε τα χρήματα στους υπαλληλούς, στους συνεργάτες μας, να δίνουμε κάτι παραπάνω στους ανθρώπους αυτούς, παρά να δίνουμε τόσα πολλά χρήματα για τις ασφαλιστικές φορές. Άρα, μειώνοντας τις ασφαλιστικές φορές, θεωρούμε ότι όλα θα ομαλοποιηθούν, τουλάχιστον και στο κομμάτι των ωραρίων. Γιατί, καλά το λέτε, υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι κρατάνε τον ένα υπάλληλο για 4 ώρες, τον φέρνουν την επόμενη μέρα άλλες 4 κτλ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την αύξηση των προϊόντων, ναι, έχουμε διαπιστώσει από τη μέρα που ξεκινήσαμε, από τις 3 Μαΐου, μεγάλες αυξήσεις σε πολλά προϊόντα. Όπως είναι τα λάδια, όπως είναι η μαναβική, όπως είναι προϊόντα τα οποία διαχειριζόμαστε καθημερινά και είναι τα κρέατα. Αλλιώς τα αφήσαμε και αλλιώς τα βρήκαμε. Αυτό όμως που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, διότι το αγροτικό κοινό είναι πολύ λίγο, δηλαδή πελάτες είναι σε κάθε επιχείρηση, είναι περιορισμένοι, σας το είπα και προηγουμένως. Ναι, δεν υπάρχουν χρήματα για να βγει ο άλλος τώρα να χαλάει χρήματα. Λοιπόν, δεν υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα αυτή. Εμείς δεν μπορούμε να ανεβάσουμε τιμές. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε, οι σοβαροί, οι σωστοί επαγγελματίες, άκουσα πολύ προσεκτικά προηγουμένως και τον κύριο Λαζάρου, είναι να έχουμε καλή ποιότητα και καλή ποιότητα προϊόντων, τουλάχιστον οι πρώτες ύλες μας να είναι σε πολύ καλό επίπεδο, και από εκεί και πέρα να μπορούμε να έχουμε και καλές τιμές. Μπορούμε να συνδυάσουμε αυτό, αλλά χρειάζεται και την βοήθεια της πολιτείας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε χαμηλή φορολογία, να έχουμε χαμηλές ασφαλιστικές φορές και ό,τι άλλο περιλαμβάνει το κομμάτι εστίαση, για να μπορέσει και ο επιχειρηματίας να έχει να δίνει την καλή ποιότητα και την καλή τιμή στον πελάτη. Αυτό είναι το βασικό. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι πολύ δύσκολη αυτή η εξίσωση όμως. Πολύ δύσκολη, είναι αλλά έχει δίκιο ο κύριος Ζαβερώνης. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη, θα συμφωνήσω απολύτως. Πρέπει όμως κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να μπούμε σε μια λογική να μην δουλεύει ο επιχειρηματίας για να πληρώνει μόνο φόρους. Δεν μπορεί. Δηλαδή, σας παρακολουθώ εδώ και τόση ώρα. Οι φόροι που έχει να πληρώσει αυτή τη στιγμή ένας εστιατόρας. Σας κάνω την καρδιά περιβόλη. Είναι τόσοι πολλοί που δεν ξέρω να αφήσω το δικείο του. Αυτές ο κύριος είναι... Σκυλακάκης είπε, τώρα θα το ξαναπώ. Συγγνώμη, και ξέρετε, το σέβομαι και τον υπολείπτομαι, τον κύριο Σκυλακάκη. Είπε ουσιαστικά ότι λόγω αντικειμενικών αξιών και αύξηση των αντικειμενικών, λέει, οι ιδιοκτήτες μπορεί να ζητήσουν ένα αυξημένο ενίκιο. Μα είναι δυνατόν τώρα, είναι αυτές οι εποχές, να πάει ένας ιδιοκτήτης σε έναν εστιατόρα να του πει αύξηση και αντικειμενική, δώσ' μου παραπάνω άλλα 500 ευρώ. Πολύ πιθανόν, κυρία Κάτζου, να μην. Εγώ σέβομαι και την θέση την οποία έχει ο κύριος Σκυλακάκης και οι υπουργοί και γενικότερα. Έχουν μπει στη διαδικασία να ανοίξουν ένα κατάστημα εστίασης, να δούνε πώς μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, να πληρώσουν τη φορολογία τους, να πληρώσουν τις ασφαλιστικές φορές και να μπορέσουν να κρατήσουν και κάποια λίγα χρήματα για την οικογένειά τους. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Δαβερώνη, ότι αυτές οι κλειστές επιχειρήσεις 7 μήνες δεν είχαν μόνο ότι ήταν υποχρεώσεις που έπρεπε να πληρώσουν, δεν είχαν χρήματα να ζήσουν την οικογένειά τους περισσότεροι άνθρωποι. Έτσι. Τα παιδιά τους. Το νερό, το ρεύμα, το ενίκιο, το σπιτιού εννοώ. Αυτό δεν σκέφτεται κανείς. Δεν είναι μόνο η επιχείρηση. Υπάρχει και μια οικογένεια πίσω. Λοιπόν, κοιτάξτε, και τα προγράμματα. Και να ολοκληρώσετε, σας παρακαλώ, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ. Και τα προγράμματα που έχουν ανακοινωθεί είναι ένα μέρος βοήθειας, αλλά αλίμονο. Δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Θέλει στόχευση, θέλει σχεδιασμό. Το εστιατόριο είναι ένα δύσκολο. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι, όχι, δεν είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση για μια ακόμη φορά, κύριε Δαβερώνη. Μας κάνετε τιμή να σας έχουμε μαζί μας. Νομίζω ότι δώσαμε τα προβλήματα του κλάδου. Εγώ και μια ακόμη φορά, κύριε Δαβερώνη, και να πούμε να ανοίξει ο τουρισμός και να πάνε και καλύτερα τα πράγματα για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Σας ευχαριστούμε. Αυτό είναι κομβικό. Και ευχόμαστε όλοι να πάει καλά ο τουρισμός. Δεν θέλω να ακούω και εκεί μικροψυχία. Μην ακούμε ούτε εκεί μικροψυχία. Δεν μιλάμε με κομματικά ή πολιτικά κριτήρια εδώ. Δεν δουλεύουμε σε κανένα κόμμα, δεν πληρωνόμαστε από τα κόμματα, ούτε από πολιτικούς. Λέμε ότι αν τρέξει ο τουρισμός και πάει καλά, θα τρέξει η οικονομία και αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, δεν θα χαθούν θέσεις εργασίας τέλος πάντων, που αυτό είναι σημαντικό, και ότι γενικότερα θα υπάρχει μια ανάκαμψη που δεν έχουμε όλοι ανάγκη και πολύ περισσότερα η μεσαία τάξη, έτσι. Βεβαίως. Και οι εργαζόμενοι. Αυτό. Τώρα δεν θέλω να αφαιρθώ, σήμερα δεν είπαμε τίποτα για το νέο εργασιακό. Την επόμενη εβδομάδα με τον Τσουκαλά. Θα τα πούμε όλα. Κάτι ανάλυση ο Κωνσταντίνος. Θα τα πούμε όλα και θα πω και εγώ την άποψή μου που διαφωνώ. Υπάρχουν και πολλά θετικά. Υπάρχουν και γκρίζες ζώνες. Και εκεί αυτό, έτσι βεβαίως είναι και αλλαγές πολύ σημαντικές προς τη θετική κατεύθυνση. Δεν μπορώ να το αποκρύψω. Υπάρχουν όμως και γκρίζες ζώνες που θέλω να δούμε, δούμε πώς θα τις διαχειριστούν οι εργοδότες. Γιατί οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να τις διαχειριστούν. Μα η διαπραγμάτευση δεν γίνεται μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη. Έτσι. Μεταξύ εργοδότη και εργοδότη. Μπράβο. Δεν υπάρχουν δύο μέρη. Υπάρχει ένας και αποφασίζει. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Όλοι έχουμε δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα. Εγώ δουλεύω από τα 18 μου χρόνια και εσείς ξέρετε όλοι καλά πώς είναι ο ιδιωτικός τομέας. Χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ καλά αφεντικά. Βεβαίως. Εγώ δουλεύω σε ένα πάρα πολύ καλό αφεντικό, σε πολύ καλά αφεντικά. Και εδώ είναι ο ασπρόπυργος
στο Newsbombing ο κ. Γιανακόπουλος που αυτό. Είμαι τυχερή, στις εφημερίδες μου ο Νικός Καραμαλής. Είμαι τυχερή γιατί έχω καλά αφεντικά. Έχω υπάρξει όμως και φορές που έχω δουλέψει σε κακά αφεντικά. Και αυτό βέβαια εξαρτάται από το ήθος του καθενός εργοδότη, έτσι δεν είναι? Συμφωνώ. Λοιπόν, εκεί όμως δεν πρέπει να τους δίνουν όμως το πάτημα να αφαιρετούν εναντίον του εργαζόμενου. Αυτό λέω εγώ. Έχω δίκιο, συμφωνείτε? Απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί. Θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλες δύο ώρες εκπομπή με τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα όπως κάθε Παρασκευή και το Θεμιστοκλή Μπάκα που μου έκανε την τιμή και είναι σήμερα από την αρχή μέχρι το τέλος της εκπομπής. Μεγάλη μου χαρά. Για τις αντικειμενικές αξίες. Νομίζω ότι σας ενημερώσαμε. Θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με τις αντικειμενικές και τι σημαίνει και στις επόμενες εκπομπές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα Παρασκευή Πολιτική Οικονομία εδώ στο Attica TV. Ακολουθούν ο Στέλιος Αρέσκος και η Ελευθερία Ζαπανιώτη με την αθλητική εκπομπή και με ένα θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ρολάν Γκαρός να παλεύει για την νίκη ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Γιάννη Κατσαλάτας, οικονομικός σύμβουλος, Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Κτηματομισθητών. Πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομισθητών ή Real Estate. Έτσι, είδες. Το λέει μόνος του γιατί κάτι θα κάνω εγώ λάθος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη γνώση σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνετε και σήμερα μαζί μας. Ακολουθούν λοιπόν Στέλιος Αρέσκος και Ελευθερία Ζαπανιώτη, μετά ο Αλέξανδρος Κλώσσας και μετά Πολίτες της Ευρώπης 9 η ώρα με μια εκπομπή πάρα πολύ σημαντική με τον Κώστα τον Αργυρό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.